Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. CU, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 της Κακομοίρας. Ο Εμίλιος Γαβριλίδης απέναντι μου στο ρύθμιση των ήχων, ο Γιάννης Τσιράπης στο production, η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, τη Hyundai Εσκιάδης Μπαροδήμος, στην Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε τα περισσότερα μοντέλα εύκαιρα για να τα οδηγήσετε και να τα κάνετε test drive για να δείτε αν ταιριάζουν στα δικά σας γούστα. Και τα περισσότερα εξ αυτών ετοιμοπαράγοντα στις καλύτερες τιμές οι οποίες υπάρχουν στην αγορά. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, χρειάζεται να δείτε περισσότερα πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο,
ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596-596-690 για να μάθετε πολλά περισσότερα. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε μηνύματα εκεί όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα να στείλετε μηνύματα στο 9.55. Ειδικότερα εσείς οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι τα Αρτοποιία Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδη. Ειδικότερα τώρα τις γιορτές μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες λιχουδιές κατασκευασμένες από τα καλύτερα υλικά τα οποία υπάρχουν πραγματικά, όχι μόνο γλυκά αλλά και αρτοποιήματα, στον Εύωσμο στην Καραολή και Δημητρίου 163 και 237 και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Αρτοποιία Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδη, ό,τι καλύτερο για εσάς οι οποίοι θέλετε να πάρετε κάτι εξαιρετικό, διαφορετικό και στην καλύτερη τιμή τώρα τις γιορτές. Λοιπόν, ξεκινάει και πάλι το πρωτάθλημα από το Σαββατοκύριακο. Χτες είχαμε ματσάρα όμως, δεν ξέρω αν είχες την ευκαιρία να τη δεις. Όχι και δεν είχα. Ανάμεσα στην Arsenal και τη Chelsea, αυτό το 2-2. Είδα. Το οποίο πραγματικά μέχρι την τελευταία στιγμή σε είχε καθυρωμένο και πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνούν ότι μπορούσε να λήξει με νικητή οποιαδήποτε ομάδα και με οποιοδήποτε σκορ. Γίναν πάρα πολλές φάσεις, μπάλα πάνω κάτω, δοκάρια, 1002, καταπληκτικό παιχνίδι. Αυτό θα έχεις να πεις. Ναι, δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Μην πεις τίποτα άλλο. Εσύ? Όχι, αφού δεν θες να πεις εσύ κάτι, γιατί να πω εγώ. Φίλε, το απόλαυσα, ναι. Σου αρέσει να κάνεις εξειδικευμένη ανάλυση. Μ' άρεσε, εγώ το είδα για να, για ναι, να ευχαριστηθώ. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο, κάτι να πεις ότι ο Βενγκέρ κάνει κάτι λάθος ή... Τι το τσουβάλι ο Μωράτα έχασε την νίκη, αυτό ένα σχόλιο. Με τη φάση στο τέλος. Και στη φάση στην αρχή. Στην αρχή όπως πήγε το παιχνίδι θα μπορούσε. Τι όπως πήγε, τέτα την πετάει έξω, δηλαδή τι... Δεν είναι φάση που χάνονται αυτά. Όχι, δεν είναι φάση. Παίρνει 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια το χρόνο, δεν τη χάνει. Με συγχωρεί. Νομίζω ότι είναι άλλη μια απόδειξη. Τι απόδειξη? Αυτό που χάνει ο Μωράτα. Ότι? Ότι ακόμη και ο μεγαλύτερο παίκτη. Ο καλύτερο. Ναι, έχω το δικαίωμα να τον βρίσω εγώ σαν οπαδό του στοιχήματο στο Μωράτα, γιατί παίρνει πολλά εκατομμύρια ευρώ για να τη βγάλει την μπάλα out. Αν παίξω τώρα επανομή μηχανιώνα και το χάσει ο Σταμίδη, δεν θα τον βρίσω γιατί είναι ο Σταμίδη. Ναι, κατάλαβε. Αρχή αυτό σου λέω. Το λέω τσουβάλι για τα λεφτά που παίρνει, όχι ότι δεν είναι καλό παίκτη. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Δηλαδή πρέπει να κρίνουμε. Αυτό κάνω εγώ τώρα. Μπορεί να το κάνω λάθο. Καλά, καλά. Ναι. Δικαίω το κάνει. Δηλαδή βγαίνει ένα ηθοποιό, α πούμε, τη σειρά και παίζει μια ερμηνεία, α πούμε, καλή. Χειροκροτά, μπράβο το παιδί. Αυτό όταν γίνει μεγάλο ηθοποιό ή ένα μεγάλο τραγουδιστή, βγαίνει μετά τη μία το βράδυ. Του πετάω κοτρώνες. Ας το διάλαπο εδώ, ρε. Εγώ ήρθα εδώ, εδώ πέρα για να σε ευχαριστηθώ. Είσαι η φίρμα του μαγαζιού και βγαίνεις μία η ώρα. Να πας στο διάλογο και ακόμα παραπέρα. Οι φίρμες μία βγαίνουν συνήθως. Εγώ δεν γουστάρω να βγαίνει η φίρμα στις μίες, στη μία, γιατί η φίρμα και μύρμα, αν πάθει ένα έμβραγμα, μετά ξαναπάει στο κρεβάτι η φίρμα. Φίρμα θα είσαι, αλλά θα δουλεύεις κιόλας. Θα είσαι παικταράς, θα τα παίρνεις, θα προσπαθείς κιόλας. Ιδεάλως, να πούμε, θα τα ακούς. Δηλαδή η κριτική πρέπει να γίνεται και ανάλογα το πόσα παίρνει ο καθένας, ρε Γρηγόρη. Σωστά. Αυτό θέλω να σου πω. Απλά. Αν με αφήσει το Κόρντομπα εμένα στα 190.000 χιλιόμετρα, θα πω Κόρντομπα είναι, εντάξει. Μπα. Αν με αφήσει το Mercedes 5 φορές όμως, ή μου κάψει το Golf, το GTI λάδι από τα 20.000 χιλιόμετρα, πολλά δεν δωρε. Τι πλήρωσα εγώ 40 χιλιάρικα να πάρω αμάξι. Το κατάλαβε το έργο. Σωστά. Α, αυτό είναι. Σωστά, μιλάς. Τελείως. Έχω μια μικρή ένσταση. Να την ακούσω. Η οποία έχει να κάνει με αυτό το οποίο συζητήσαμε προχτές. Τι με το που συγχωρέθηκε ο Μητόσαβης. Τι συγχωρέθηκε? Πέθανε. Πέθανε. Ναι. Δεν ξέρεις άμα συγχωρέθηκε. Μπορεί να έχει αμαρτίες και να μην το συγχωρέθηκε. Ναι, ο πέθανε. Ναι. Στην έκφραση θα χωρέθηκε. Άμα συνονοηθείς με το Θεό, αυτό θα σου πει μόνο άμα συγχωρέθηκε. Αυτό που μας άφησε χρόνος. Μας άφησε χρόνος. Ναι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Την ευκαιρία που έχασε και αγκάλιαζε το δοκάρι μετά και χτυπιότανε. Ναι. Λοιπόν, παρότι έβαζε γκολ, είχε ευχέρεια στο σκοράρισμα, έχασε μια ευκαιρία που κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες δεν την έχανε. Λοιπόν, θα μου πεις άλλα τα δεδομένα. Να λοιπόν που και ο Μωράτα, ο οποίος παίρνει ασύλληπτα χρήματα και για τα συνέχεια. Ο Μητρός Φουκαράς δεν έπαιρνε τόσα χρήματα. Και στον Ηρακλή έπαιζε που στα 150 χρόνια δεν πήρε ένα πρωτάθλημα. Και στα 150... Δέχτηκα. Δέχτηκες. Δέχτηκα. Ναι. Ένα πολύ ωραίο επιχείρημα που είπες ότι ο Μωράτα... Ναι. Εντάξει, αν δεν πάρει άλλο ένα η Τσέλσι δεν τρέχει. Δεν τρέχει τίποτα. Για τον Ηρακλή όμως... τρέχα. Αυτό το επιχείρημα είναι πολύ ωραίο. Θα το έκανε 2-0, θα κέρδιζε προφανώς. Αυτό είναι. Μετά το γύρισε ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης στον αέρα και σας πήρε. Γιατί ήταν και ένα 95, δεν μπορεί να το μαρκάρει εύκολα στον αέρα.
Κατάλαβε, έχει και αυτό το πλεονέκτημα έχει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν είχε τόσο καλή ομάδα σαν και εσένα, χαμηλά ούτε θέαμα. Έκανα δύο σέντρε, τα στόπερ ήταν στο 1,80, αυτό είχε δύο μέτρα. Πάρτι να μέσα Γεωργίεφ 1-2. Κατάλαβε τι γίνεται. Κρύα γκολ. Δηλαδή βλέπει μια ομάδα να παίζει, να ο Χατζηπαναγής είχε και ένα άλλο στην μπάλα επάνω. Φοβερό. Δεν ήταν αργό. Δηλαδή είχε και ταχύτητα και έκρηξη στα πρώτα 15 μέτρα και έκρηξη με την μπάλα στα πρώτα μέτρα. Και στον γκολ που βάζει και στην ευκαιρία που χάνει, ας πούμε, ο Μιτόσεβιτς, παίρνει τον Ταράση στο ένα σμέναν και τον έχει διαλύσει στα πρώτα 10 μέτρα στο σπριντ. Δηλαδή δεν ήταν τεχνίτης, ήταν και εκρηκτικός για την εποχή του. Και κι άλλο ένα πλεονέκτημα τέτοιο. Και του τη γυρίζει, το χτυπάει σε μια λακκούβα λίγο και φεύγει μπάλα. Φεύγει μπάλα. Ήταν πολλές συγκυρίες. Και έβαλε και γκολ μετά. Και γκολ έβαλε μετά. Έβαλε και γκολ. Ισοφάρισε, αυτό το έβαλε. Άλλο, έβαλε και γκολ. Το 2-2, αν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με. 1-0. 1-1. 1-0, 1-2, 2-2. Το 2-2 πρέπει αυτό να το έκανε πάλι. Με κεφαλιά, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Αν θυμάμαι καλά. Αυτό που δεν θυμόσουν καλά και το είδα γιατί και εγώ δεν το θυμόμουν, είναι ότι η φάση η οποία χάνει ο Δημήτρης ο Αδάμου. Ναι. Είναι. Πάει στο δοκάρι. Πώς που? Πάει στο δοκάρι μπάλα. Ναι. Δεν το χάσει, δηλαδή το έκλεισε στα περιστέρια. Ναι. Πήγε δοκάρι. Οπότε. Νομίζω ότι έχει τη σημασία γιατί αυτό είναι στα πλαίσια της γκίνιας. Ο Μαύρος το βάζει. Σαραβάκος το βάζει. Στο Πόγκο. Ο Αναστόπουλος το βάζει. Μιλάς τώρα. Μιλάς Μαύρο. Μαύρο. Αναστόπουλο. Σαραβάκο. Σαραβάκος βέβαια άλλη θέση. Χρήστο Δημόπουλο. Τώρα μιλάς για φωνιάδες, ναι, στον γκολ. Ναι. Γι' αυτό πέραν πρωταθλήματα. Θα ήταν αυτή η Ιεροσυλία. Γι' αυτό πέραν πρωταθλήματα. Να συγκρίνω, ναι, το Δημήτρη τον Αδάμου. Ναι. Γι' αυτό έπαιρνε πρωτάθλημα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν τιμώ και, ναι, δεν σέβομαι τα όσα προσέφερε ο Δημήτρης ο Αδάμου. Και μαρκαρίσματα και ταχύτητες και τρίπλες και τα λοιπά. Εντάξει. Αλλά το έχασε. Ναι, τι okay να κάνουμε. Άλλες απαιτήσεις από εκεί. Αθληταράς, ρε. Στο λέω εγώ. Αθληταράς ο Αδάμου. Τρομερός. Και θέαμα και ενασμένα και γυρούσε σαν τον Αζάρ να μαρκάρει στο 5-3-2 του Αλέφαντου. Και έπιανε και το χαφ τον αντίπαλο και έβγαινε και στην κόντρα. Το έχασε. Τι να κάνουμε τώρα. Το βάλουμε αυτό, το έχασε. Πήγε δοκάρι. Δεν θα το κρεμάσουμε κουδουνιά σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Απλά λέω ότι χάθηκε αυτό. Είπες κάτι άλλο και σου λέω. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Και σε αυτό. Τουλάχιστον απολαύσαμε μια ομαδάρα που τη ευχαριστιόμασταν να τη δούμε. Τώρα δεν έπαιρνε πρωτάθλημα κύπελο να κλαίνει Ηρακλήδη. Εμείς που δεν είμαστε Ηρακλήδη, την είδαμε και την ευχαριστηθήκαμε αυτή την ομάδα. Εμένα με πονάει. Εσένα σε πονάει. Αυτούς οι οποίοι αγαπάμε τον Ηρακλήδη, πονάει. Φυσικά σε πονάει. Εμένα που δεν είμαι Ηρακλήδη, με χαροποιεί που έβλεπα την μπάλα. Ναι. Σε κατηγόρησε ποτέ γιατί. Βλέπαμε μπάλα. Τι να πούμε τώρα. Βλέπαμε μπάλα. Σε αυτό το θέμα δεν μπορώ να σε κατηγορήσω. Σωστά μιλά. Λοιπόν. Είχαμε και βόλεϊ χτες. Τι με νοιάζει εμένα, ρε κόμμα. Επειδή κέρδισε η ομάδα σου εκεί πέρα. Για λέει, για λέει, για λέει. Στον Ερασιτέχνη Ηρακλή. Μισό λεπτό. Πού ανήκει το βόλεϊ. Πού ανήκει το βόλεϊ. Σε ποιο τομέα ανήκει. Ρώτα, εσένα ρωτάω, ρε κόκκινε. Στον Ερασιτέχνη έχει ειδικό του, ειδικό του τμήμα στον Ερασιτέχνη. Ανήκει, πού ανήκει. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Πιάνεις μια κουβέντα. Είχαμε και βόλεϊ. Θες να κάνεις τους παοξίδες πλάκα. Εγώ σε ρωτάω πριν τους κάνεις πλάκα. Πού ανήκει το βόλεϊ. Στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής τι, στον Ερασιτέχνη Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι ενιαίος. Ναι, ναι. Στον Ερασιτέχνη Ηρακλή. Αυτά. Άντε πάλι. Αυτά τα οποία προσπαθείς να περάσεις. Βρε, σε ρωτάω. Στον Ερασιτέχνη Ηρακλή. Ποιον εσύ, έχει πρόεδρο Ηρακλή. Εσύ ξέρεις τι κάνεις. Ποιον έχει πρόεδρο Ερασιτέχνης Ηρακλή. Εσύ ξέρεις τι κάνεις. Κάτσε ρε κόλλη. Τον Φώτη το Θεό. Δεν είναι ο Φώτης ο Θεός. Άλλος είναι. Ο Φώτης ο Θεός. Ένας που έχει σκλήρυνση κατά πλάκας, δεν έχει περιουσία και τον βάλα εκεί για να μπορεί να λειτουργεί. Λάθος κάνεις. Αυτό που σου λέω εγώ. Αυτό που σου λέω εγώ. Άμα είναι ο Φώτης ο Θεός, τι χάνει. Ποιος Φώτης Θεός και Μέος τώρα. Βάλανε ένα που έχει σκλήρυνση κατά πλάκας για να έχουν κάποιον εκεί στον Ηρακλή για να μην τους σακώσουν. Και καλά κάνανε. Το έχει κάνει και ο Μελισανίδης. Στον Ερασιτέχνη Ηρακλή. Είπε κάτι χθες ο Μπέος. Ότι παρανόμως παίζει ο Ηρακλής γάμα εθνική γιατί το βάλανε με χάρη. Πρώτον και δεύτερον, γιατί είναι στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι στις Πιερίες. Πάμε παρακάτω. Ας το βόλεϊ τώρα. Κερδίσατε το βόλεϊ που θα το διακόπτατε αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω. Έλα, εντάξει. Άλλο. Θες να χαρίσεις που κέρδισες τον ΠΑΟΚ. Χάρσου. Που λες στη γειτονιά. Φώτης Θεός λέγεται. Χάρσου. Φώτης Θεός λέγεται ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος ποιο, το Ερασιτέχνη Ηρακλή. Ναι. Ναι. Ποιος υπογράφει. Γιατί θα υπογράφει και ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος υπογράφει. Φυσικά. Ξέρω εγώ. Λοιπόν. Ναι. Φυσικά και χάρηκα. Χάρηκες. Φυσικά και χάρηκα. Χάρηκες, Απλά με ξενέρωσε. Με ξενέρωσε κάτι πολύ. Τι σε ξενέρωσε. Θα σου πω. Ναι. Παίρνω τον κουμπάρο σου. Τον Κουλιανό. Α, λέει θα γυρίσει. Δεν γυρίζει. Ήταν εκεί ο Κουλιανός. Όχι, σπίτι ήταν. Πού να πάει. Λοιπόν.
Το θέμα είναι αν πήγε και ποιο δεν πήγε. Είναι, κάνα Παοξή πήγε. Και οι Ολυμπιακοί δεν πάνε στη Νέα Σμύρνη. Τι σημαίνει. Ρε κόκκινε, σε ρωτάω, ρε κόκκινε. Πήγε Παοξή εκεί. Όχι, δεν πήγε. Αναμετάδοση, ποιο το έκανε. Δυστυχώ τα παιχνίδια δεν έχουν νόημα. Να σε φάει ο Λίκο Νταν και Μαύρο. Ρε αναμετάδοση στο Μετρόπολη το κάνανε το μάτ. Όχι. Όχι. Άρα. Θα μιλήσουμε για τον αγώνα ή θα πούμε για τι να μιλήσουμε. Εδώ ολόκληρο Μετρόπολη δεν έστειλε άνθρωπο να κάνει αναμετάδοση. Τι ναι. Άμα κέρδιζε ο Πάοκ θα λέγαμε κέρδισε. Τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε κέρδη. Θα σχολιόμασταν πολύ πρώτη σελίδα. Θα βάζανε αντί το Ολυμπιακό και τον Κουλούρι το βόλιο του Πάουκ θα είχαν. Άμπρα. Βέβαια. Δεν ήταν έτσι. Ναι, βρε κομπλόγρια, έτσι είναι. Κομπλόγρια. Και κομπλόγρια. Κομπλόγρια. Ναι, άτε. Κερδίζει ο Ηρακλής, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, ναι. Και τι τρέχει δηλαδή που κέρδισε ο Ηρακλής. Ναι. Αρχίσανε. Ο Πατριάρχης. Ο Διάκονος τώρα έγινε Πατριάρχης. Ποιο Διάκονος? Ο Πάουκ. Διάκονος. Ο Πάουκ πήρε τα πρωταθλήματα τελευταία. Διάκονος τι σημαίνει. Μπράβο του. Υπάρχει η ιεραρχία στην εκκλησία, η βαθμίδα. Δηλαδή τι, λογαϊκός, υπολογαϊκός και τα λοιπά. Ξεκινάει. Α, έτσι είναι. Αναγνώστης. Αναγνώστης. Διάκονος. Διάκονος. Και προχωράει μετά. Και μετά που πάει. Μέχρι, το... Και φτάνει μέχρι Πατριάρχης. Πατριάρχης είναι. Ο αυτός. Κουμπάρος το βάφτισε τον Πάοκ Πατριάρχη. Πατριάρχη. Ερε φίλε, τώρα μπροστά στον αυτοκράτορα δεν μπορεί να μιλάς για Πατριάρχη. Αυτοκράτορας πάλι τι ιεραρχία. Ο Ηρακλής. Πώς πάει. Ο Ηρακλής. Από πού ξεκινάει η ιεραρχία. Από τους τίτλους που έχει πάρει. Όχι ρε, ο αυτοκράτορας. Κάτω από τον αυτοκράτορα ποιος είναι. Πιο κάτω ποιος είναι. Τη θρησκευτική την ξέρεις την αυτή. Ο διάκορος, ο αναγνώστης, ο λαθροαναγνώστης. Λαθροαναγνώστης, έχει. Εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Πού να ξέρω, μήπως τα γνωρίζεις. Δεν ξέρω τι να ξέρω. Το αυτοκράτορα τι είναι. Όχι, ο. Είναι το χάος είναι. Το χάος είναι κάτω από το αυτοκράτορα. Το χάος. Λοιπόν. Και κάτω από τον Πατριάρχη. Τώρα ξαφνικά, πρόσεχε το. Ναι. Κερδίζει ο Ηρακλής 3-2. Ναι. Ρε ποιο βόλεϊ τώρα σας το δώσαμε να το χαρείτε, βρε τώρα. Ποιο ασχολείται με το βόλεϊ. Για καθίστε ρε μάγκες. Μέχρι τώρα έβγαινε ο κουμπάρος του, άρχισε ο Πατριάρχης που τα πήραμε όλα και μπράβο σας. Τα σαρώσαμε όλα τώρα και μπράβο σας. Μπουλκουμέ τώρα έκανε δηλαδή. Όχι. Όχι. Κάνει μπουλκουμέ, ποιο βόλεϊ. Ναι. Κάτσε ρε φίλε. Αυτό. Μπιφτεκάς είσαι. Αυτό κατηγορείς. Αυτό κατηγορώ. Α, εντάξει. Δηλαδή όταν χάνεις πιο βόλεϊ, όταν κερδίζεις με αυτό κάσανε. Τελείωσε. Εντάξει. Και μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Και μαγιά του να το πάρει. Εντάξει. Κάνει ο Πάοκ οργανωμένο. Δηλαδή μπορεί να του στερήσει το πρωτάθλημα αυτή η ήττα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ρωτάω. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι ο Πάοκ ναι. έχασε από τον Ηρακλή. Ναι. Τον Ηρακλή των κυρίων προβλημάτων. Mm. Ο Ηρακλή, ο οποίος έφερε τον Μαργαρίτη. Ποιο Μαργαρίτη, τον τραγουδιστή. ναι. ναι. Για να μαζέψει χρήματα. Ναι. Που συνδράμαν άνθρωποι από την οικογένεια του Ηρακλή οικονομικά για να μην διαλυθεί. Ο Μαργαρίτη, το άρθρο 44 το βάλατε. Όχι, απένταρο. Δύο φανέλε το δώσατε. Οικειοθελώ ήταν. Αυτό είναι. Οικειοθελώ και προ τιμήν του. Προ τιμήν του. Εντάξει. Ναι, ναι. Που βοηθήσαν άνθρωποι για να πληρώσουν ναι, ναι. τα συμβόλαια των παικτών και να κρατηθεί η ομάδα. Ωραία. Λοιπόν, και χωρί να θέλω να πω κάτι. Ναι. Και ξαφνικά πιο βόλεϊ. Ναι. Για καθίστε καλά, ρε μάγκε. Ναι. Εμεί δεν σα είπαμε τίποτα ότι το παίρνατε. Ναι. Εσεί μιλούσατε για πατριάρχε. Ναι. Τελικά να πω πατριάρχη είναι διάκονο. Δεν είναι πατριάρχη. Εντάξει. Έχασε από τον Ηρακλή, ο οποίο προσπαθεί να επιβιώσει. Ναι. Και μου λέτε δεν ασχολούμαι με το βόλεϊ. Τελείωσε. Δηλαδή αυτό δεν σε χαλάει εσένα. Ε, πώς τι. Αυτό είναι λάθος που λέω. Ότι μια συμπεριφορά έτσι την άλλη αλλιώς. Ότι είναι. Πώς το είπε ο διαιτητής από κάτω. Μπιφτεκάς. Μια έτσι, μια αλλιώς. Κάτσε ρε φίλε. Τελείωσε. Κάτσε ρε. Το είπες, εντάξει. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου. Αν το λες έτσι, είπα αυτά τα. Παίρνει μια φορά. Μπράβο ρε μάγκα που αξιώθηκες και με κέρδισες. Ναι. Δεν είπα εγώ τίποτα. Τελείω. Μπράβο που αξιώθηκε. Όχι κατευθείαν. Και σιγά το βόλε και ποιο ασχολείται τώρα. Ποιο τα είπε αυτά. Τα άκουσε να τα λένε. Μου τα είδα γραμμένα. Όχι, εδώ το. Στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Αυτοί οι παοξίδε τώρα ο Κουλιανό το είπε αυτό το πράγμα. Το άκουσε να το λέει. Ο Κουλιανό όχι. Δεν το είπε ο Κουλιανό. Ο Κουλιανό όχι. Άλλοι. Είδα να το γράφουν. Είδα το γράφουν. Σε μέσα κοινωνική δικτύωση. Αυτό εντάξει. Και σιγά το βόλε και εντάξει. Να σα δώσουμε και μια πονόψυχη φίλη μου. Εντάξει, οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ που χάσατε με τη θέλησή σα όπω λέτε από τον Ηρακλή και δώσατε χαρά σε εμά. Εγώ λέω ότι, όπως το λέει και η εφημερίδα, μίλησε η ψυχή. Εντάξει, δεν παίζουν. Και το μπάσκετ και το βόλι είναι αθλήματα που το μπάτζετ μιας ομάδας παίζει ρόλο. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο ναι. που μπορεί να γίνει μαγεία. Τελείωσε, πάει χάρηκες, το ευχαριστήθηκες, πάει τελείωσε. Το παρακολούθησες το μπάτζ. Όχι. Δεν πήγες να το δεις. Όχι. Α, γιατί δεν πήγες. Είχα baby sitting. Baby sitting. Αυτή, αφού παιδιά δεν έχεις, τι baby sitting. Τι baby sitting. Ανήψια δεν έχω. Και τα νύψια τα δικά σου τα κάνεις στην baby sitting. Στα φορτώσαν τα νύψια και. Φίλε, συγγνώμη. Δηλαδή, αυτή είναι η δικαιολογία σου. Ότι έκανε... Δεν είναι δικαιολογία, την αλήθεια λέω, ρε φίλε. Ναι. Με ρωτάς και σου λέω. Έκανα... Χάρηκες για ένα μάτι στο οποίο δεν πήγες, δεν είδες. Δεν πήγα και. Δεν πήγε. Το έβλεπα ναι. μέσα από το site του Μέτροσπορ, την εξέλιξη. Site. Να πω παραμύθια. Αφού είπες το Μέτροσπορ δεν έχει δώσει εκεί. Κι όμως είχε μετάδοση λεπτό προ λεπτό. Αφού είπες προηγουμένως ότι δεν είχε.
Στο Μετρόπολης. Δεν είπε. Στο metrosport.gr ναι. Είχε μετάδοση. Ναι, αλλά δεν είχε στο Μετρόπολης, ας πούμε. Αυτό θες να πεις. Εντάξει, τελείωσε. Λευτέρη. Λευτέρης Κοριανόπουλο. Γρηγόρη, αν δεν πεις ποιος το λέει αυτό με το βόλιο, τα ψεύδεσαι για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Ωραία. Μπες στο προφίλ μου στο Facebook. Το προφίλ του στο Facebook. Μπες. Γρηγόρης Κόκκινος με. Εντάξει. Τελείωσε. Γρηγόρη, επειδή λες προσφέρεις από βόλιο, πάω χτες έπαιξε χωρίς διαγώνιο. Και ξέρεις τι είναι ο διαγώνιος στο βόλι. Και ειλικρινά περιμένω στο 3-0 δεύτερο γύρο να ξαναμιλήσεις για βόλι. Αυτό είναι μαγιά του, μου λέει. Ναι. Αλλά μια ομάδα η οποία έχει πολλαπλάσιο μπάτζετ από τον Ηρακλή, δεν νομίζω ότι αποτελεί δικαιολογία ότι έλειπε διαγώνιος. Γνώμη μου. Γνώμη σου. Ναι. Τελείωσε. Δηλαδή, κοίταξε να ο παίκτη ο οποίο δεν καλύπτεται. Όχρε κόκκινε με το. Τον απαντώ το φίλο. Α, το φίλο πε. Ο παίκτη ο οποίο είναι αναντικατάστατο στο βόλι είναι ο Πασαδόρο. Αυτό είναι η ραχοκοκαλιά μια ομάδα. Εσύ έπαιζε. Βόλεϊ. Έπαιζα βόλεϊ. Ναι. Πού τι θες. Στον Αετό. Στον Αετό, ποιον ναι. Αετό. Αετό μα. Ο Αετό μα. Ποιο Αετό μα. Αετό μα. Αετό μα. Αετό μα. Μα. Τι ναι. Μα. Έτσι ήταν η πλήρη. Δηλαδή αετό σα. Όχι. Θα έλεγα το λιγότερο αετό σα. Σα. Σε φου. Πού, μου, πού, ήταν, πού ήταν η έδρα. Πού ήταν η έδρα. Ναι. Ψάξε βρέζα. Δεν ξέρω ρε κόκκι. Προπόνηση που κάνατε. Σε ποιο γήπεδο. Και στο Αλεξάνδριο κάναμε και παντού. Πόσα μάτια έχει κάνει. Και στη Μίκα. Βασικό, α πούμε. Βασικό ποτέ. Μόνο αλλαγή για άμυνε. Αλλαγή σε βάζανε. Ναι. Σαν του του έπαιρνε. Μέχρι εφηβικό έπαιξα. Ρε. Εφηβικό. Ναι. Α, σιγά σιγά τα λε. Αετό μα. Ναι. Εφηβικό σα. Μάλιστα. Έλα, ρε, πάνε παρακάτω. Αετό μα. Στην άλλη την ομάδα που έπαιζε τερματοφύλακα. Και το εξηγώ του φίλου. Πώ τη λέγανε. Τούκαμ. Τον Πυρσόλε. Στον Πυρσό. Τελείωσε. Ισχύει. Έτσι. Σαν το θεολόγιο Παπαδόπουλο το κεφάλι να πούμε. Ρουφιάνος, πας μαθαίνεις. Ήσουν τερματοφύλακα. Για ένα χρόνο έπαιξε τερματοφύλακα, δεν έπαιξα περισσότερο. Γάντια είχες, επιγονατίδες είχες. Όχι, με γυμνά χέρια. Με γυμνά χέρια. Ήμουνα, έκανα το Σιλβέστερ Σταλόνε. Μπράβο Γρηγόρη. Το ρόκι από κάτω. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Θεολόγιος Παπαδόπουλος με αυτό το κεφάλι. Έλα, παρακάτω. Με έκανε τα μούτρα από κοιμάτα. Αυτός ο οποίος λείπει είναι ο Πασαδόρος. Ο Πασαδόρος. Και δεν... Άρα δεν συμμερίζεσαι την άποψη του ακροατή ότι ο διαγώνιος... Σεβαστό είναι αυτό που λέει. Σεβαστό, αλλά εδώ υπάρχει πιο κομική θέση. Πιο κομική θέση. Τελείωσε. Πάρε το ξεκαθάρισε. Ρε εσύ Γρηγόρη, και καλά κάνεις και με διορθώνεις. 2.39. Ναι, το διορθώνω. Εντελώς φιλικά η λιχουδιάς, γιατί να είναι κατασκευασμένες. Ο Παρθενώνας, παρασκευασμένο, λέμε για τα φαγόσιμα. Σωστά. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι λάθος το κατασκευασμένες. Κατασκευασμένες λιχουδιάς. Είναι πολύ σωστό το παρασκευασμένες. Ναι. Αλλά το κατασκευάζονται σωστά το παρασκευάζονται. Άλλα να τα απαντήσεις. Δεν, νομίζω... δεν έχει σημασία πώς θα το πεις. Το θέμα είναι το γλυκό να είναι ωραίο. Κατασκευασμένες, ανασκευασμένες, ξαπλωμένες, ό,τι και να το πεις. Το θέμα είναι άμα είναι το γλυκό, το νόστιμο να πούμε. Έχει δίκιο στην παρατήρηση που με κάνει. Εντάξει. Όταν έχει δίκιο, τι. Εντάξει τώρα. Πάλι πολυτραυματία του έφερε. Ούτε ομάδα της Συρίας δεν ήταν κανονικό πλυντήριο εκλεάνθους. Για ποιον είναι λαστριακός. Για τον αριστερό μπακ τον Βραζιλιάνο που θα έρθει αύριο να πούμε. Για τον Αζεβέδο τα είπαμε και τα γράψαν και οι ρεπόρτερ του ΠΑΟ και μπράβο του και μπράβο στους συναδέλφους στην εφημερίδα Μέτροσπορ. Ναι. Η οποία έγραφε ότι έρχεται αλλά είχε πολλά ερωτηματικά για τον τραυματισμό του. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Δεν θα κοστίσει πολύ που λέτε για πλυντήριο. 400.000 για 6 μήνες θα κοστίσει. Δεν είναι πολλά λεφτά. Τίποτα δεν είναι. Το θέμα είναι να μπορεί να, να πάρει ένα κουτσό 400.000 για 6 μήνες. Τι 6 μήνες δηλαδή. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο. 4 μήνες. Θοδωρή φυσικά και θα το διαβάσω. Και, ναι. Άρα κόκκινε αφού στο βόλεϊ παίζει ρόλο το μπάτζετ. Ναι. Όταν είχατε 1.000.000 μπάτζετ στο βόλεϊ με τα πλαστά τιμολογία, όταν οι άλλοι είχαν 200.000. Ναι. Έτσι έκανα την αυτοκρατορία. Καλή χρονιά να έχουμε υγεία. Όπως μπόρεσε την έκανε. Εσένα τι σε νοιάζει. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Όπως μπόρεσε την ότι έκαναν τα χίλια μύρια απαράδεκτα. Ισχύει. Ισχύει, φίλε μου. Τώρα πρόεδρος των ερασιτέχνη είναι ο Θεός. Ναι. Γιατί εμένα μου είπαν ότι είναι ένας άλλος 68χρονών με σκλήρες κατά πλάγκας. Και υπογράφει αυτός. Ο Θεός με το ένα λεπτό. Ο Θεός υπογράφει δηλαδή. Έτσι γνωρίζω. Έτσι γνωρίζεις. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι ένας άρρωστος είναι εκεί που. Γι' αυτό. Τσουρέκια με το βόλιο λυπείται για τη μεγάλη Γιούβα και το χθεσινό 2-0 με το Ρήνο. Το είδα. Είναι πολύ κακή η Τωρίνο. Το είδα. Σε αυτή τη φάση. Το είδα. Και ναι. Είναι ανάξιο σχολιασμού το παιχνίδι. Το είδα. Δηλαδή ήταν καθολική η κυριαρχία τη Γιουβέντους. Ναι. Εγώ περίμενα άλλα πράγματα. Τι περίμενε από την Τωρίνο, αντίσταση δηλαδή. Όχι, επειδή η Γιουβέντους είναι στο Champions League. Και. Είναι και στο κυνήγι του πρωταθλήματος και παλεύει με την Νάπολη. Δεν θα πρέπει να τα δώσει όλα, τι. Υπέθετα με το διαστραμμένο μυαλό μου. Ότι μπορεί να γίνει η ζημιά από τον Τωρίνο. Ένα παιχνίδι είναι το Τωρίνο. Τωρίνο. Όχι. Συμπολίτες είναι. Τελείως. Αλλά η Τωρίνο έδειξε ότι δεν μπορεί. Τελείως. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Κώστα, τι δώρο θα κάνει στον Ιορδάνη που γιορτάει το Σάββατο, λέει ο Ιβάν. Ποιον Ιορδάνη, τον ποταμό. Ράπαμα γυρίσει ανάποδα τα γράμματα την ομάδα που έπαιζε ο κόκκινος. Λέγεται
Σα. Αετός, ρε φίλε. Αετός μας. Με προπονητή, όταν έφυγα, τον συγχωρεμένο τον Παύλο τον Τζιάτση. Ο Τζιάτση ήταν προπονητής. Γιατί δεν σε ανεβάσες στην πρώτη ομάδα. Ο Παύλος δεν ήθελε παίκτες κάτω από 1,90. Και εσύ ήσουν 1,80. Πώς είσαι 1,80. 1,77 σε έβγαλε ο Ανδρώνης εδές. 1,77 με έβγαλε. Έτσι σε έβγαλε. Όχι, ό,τι πεις. Τέλειες. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πήρατε. Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητας σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Buklas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Buklas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Και τη νέα χρονιά Μασούτης. Εδώ για σένα οικονομικά και ελληνικά. Τετάρτη έως Παρασκευή. Προϊόντα πλυντηρίου πιάτων Φέρι, ένα συν ένα δώρο. Προϊόντα Τένα Πάντς, Lady και Men, 40% φθηνότερα. Προϊόντα Viacal, Swiffer και υγρά πιάτων Φέρι, 30% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Ariel, σκόνη, υγρό κάψουλες, η συσκευασία μόνο 9,90. Όλα τα παπλώματα και κουβέρτες ριχτάρια, Artisti Italiani, 20% φθηνότερα. Με τη Mascard. Μασούτης, εδώ για σένα. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων, ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Welcome to Vergina Radio. Είμαστε στον αέρα. Πήραμε παράταση. Ας αρχίσει το show. The show must go on. Έπειτα από ένα σερί sold out παραστάσεων, η λαμπερή υπερπαραγωγή της Σοφίας Πειράτου παίρνει παράταση για 6 ακόμη βραδιές έως 20 Ιανουαρίου. Κώστας Βίγαλης, Πολίνα, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Σοφία Αρβανίτη και Σαμπρίνα μαζί στη σκηνή. Μη χάσεις ένα μοναδικό υπερθέαμα με πολλή μουσική, χορευτικά και 80s and 90s retro hits. Συμμετέχει δεκαμελής ομάδα χορευτών. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργούνε να στεγνώσουν τα ρούχα? Πάρε αφιγραντήρα Μόρις. Με το νέο σύστημα στεγνώματος αφαιρεί γρηγορότερα την υγρασία και βοηθά στη φροντίδα των ρούχων. Μόρις και στους αφιγραντήρες είναι ο πρωταθλητής. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Mark Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer, να πάρετε οτιδήποτε θέλετε, να βγάλετε κλειδιά που χρειάζεστε στις καλύτερες μέρες της αγοράς. Και φυσικά, αν έχετε κάποιο πρόβλημα, αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν αφορά κάτι κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, πόρτες ασφαλείας,
τότε δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο 85-27-27 για να γίνει η δουλειά σας άμεσα, γρήγορα και οικονομικά. Να πω δύο κουβέντες στο φίλο μου τον Αντωνιάδη, τον Ηρακλειδέα που μας ακούει, ότι γιατί φόραζε για αφημί και τέτοια τον ΠΑΟΚ, έχει δίκιο. Να του πούμε πως ο ερασιτέχνης του βόλεϊ του Ηρακλή είναι η δόξα Αγίου Παύλου. Διότι το αφημί το ερασιτέχνη του Ηρακλή, του Ιβάνοφ, είναι μπλοκαρισμένος. Και η ΕΕΑ δεν έδινε καμία άδεια. Αυτό να του πούμε έτσι, γιατί μιλούσε πολύ για τον ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ έχει διάφορα αφημί κτλ. Δόξα Αγίου Παύλου είσαι, φίλε. Λοιπόν, ναι. Να πω ότι έφυγε. Απορρόφησε τη δόξα Αγίου Παύλου και μετονομασία σε Ηρακλή Πετοσφαίριση 2015. Έφυγε. Σε ηλικία 72 ετών. Πάλι κι άλλο. Ο Σπύρος Στεφανίδης. Τι είναι τόσο. Ήταν αντιπρόεδρος στον Ηρακλή επί 18 χρόνια, επί Πέτρου Θεοδωρίδη. Και η κηδεία θα γίνει αύριο στις 12 στα κημητήρια Αναστάσεις του κυρίου Στέρνη. Αφού ήταν του Θεοδωρίδη, δεν πάει κανένας. Στο Θεοδωρίδη δεν πήγε κόσμος. Ε? Δεν πήγε τόσο κόσμος στο Θεοδωρίδη. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν νομίζω ότι πήγε πολύ κόσμο. Του Ηρακλή αντιπρόεδρος ήταν. Επί Θεοδωρίδη. Επειδή του βρίζατε τότε γι' αυτό. Επειδή ήταν επιθετία. Του λέγατε κατάρα του, δηλαδή καρκίνο να βγάλουν, τώρα πάτε στην κηδεία του. Ποιο έλεγε να βγάλουν. Είστε καταραμένοι. Έφυγε άμα πάτε. Έφυγε ένα άνθρωπο, το βρίζατε, ναι, ανεκδίκητο. Ανακοινώνουμε τώρα την, ναι, το ότι πέθανε. Του βρίζατε του ανθρώπου αυτού. Εσύ κάθεσαι και μου λε τα πράγματα. Λέω ότι η σκατοψυχιά σα είναι ότι του βρίζατε να βγάλουν καρκίνο, έτσι του λέγατε τότε. Τώρα που πεθάνατε, τι κάνετε του στεναχωρεμένου, αυτό λέω. Παίρνει και μελωδική φωνή. Δεν κάνω κανένα. Α, δεν κάνει κανένα. Λέω ότι ισχύει. Λες ότι ισχύει. Πήρε τα μάξι του Καράδαλη και έβαλε και το Σωτηρόπουλο πάνω. Μάξι του Καράδαλη. Ναι, και κορνάρατε να διώξετε τον Θεοδωρίδη, τον βρίζατε. Και τώρα που πέθανε ο άλλο, το λες ότι παίρνει και την όψη του στεναχωρεμένου. Είναι σοβαρά πράγματα. Σοβαρότατα είναι. Δηλαδή ανακοινώνω. Ναι, ανακοινώνει και κάνει το στεναχωρεμένο που του βρίζατε. Αυτό λέω. Λέω ότι όποιο θέλει μπορεί να πάει στην κηδεία του. Ναι, αυτό λέτε. Και εσύ. Εγώ λέω ότι η γαϊδουριά σας δεν έχει όρια. Βρίζετε τους ανθρώπους, τους λιδωρείτε, τους λένε, τους καταργέστε. Πεθαίνουν και παίρνει μέταλλο η φωνή σας λυπημένο. Θέλετε κάτι μπουνιές, τα σαγόνια σας να φεύγουν ανάκατα να πούμε. Έχεις να προσάψεις εμένα κάτι. Ναι, έχω να προσάψεις και σε σένα που κάνεις το λυπημένο, ναι. Από πού το κατάλαβες? Έλα. Πάνε γιατί δεν θέλω να τσακωθώ μαζί σου. Δεν θέλω. Είσαι φίλος μου καλός και δεν θέλω να πλακωθώ, να αρπακτούμε τώρα. Έλα, πάμε. Πέθανε ο άνθρωπος σε 72. Θεός να το συγχωρέσει αν υπάρχει. Του Θεοδωρίδη, άμα ήταν νοικοκύρης, θα ήταν ο άνθρωπος. Τους νοικοκύριδες τους βρίζατε εσείς γιατί δεν είχε χαρτζηλίκι κτλ. Βγάζω εσένα από τον κάδρο. Για τους άλλους λέω, δεν λέω για σένα. Έλα, πάμε. Λέγε. Τι. Ωραία. Με διορθώνει κάποιος φίλος. Πάλι σε διορθώνει. Πάλι. Τι έγινε. Να, τι. Το πω. Το Αγίου Παύλου είσαι, λέω, το βολί. Αυτό σε λέω. Με συγχωρήσω. Δόξα Αγίου Παύλου είσαι, λέω. Αυτή κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Το αφημί. Τι λέει, φίλε. Λέει δόξα Αγίου Παύλου Ηρακλής. Λέει, θα σου το πω αμέσως το μήνυμα, γιατί δεν το ήξερα. Ο ερασιτέχνης του βόλεϊ του Ηρακλή είναι η δόξα Αγίου Παύλου. Γιατί το αφημί το ερασιτέχνη του Ηρακλή του Ιβάνοφ είναι μπλοκαρισμένος και η επιτροπή δεν έδινε άδεια. Καινούργιο αφημί από απορρόφηση της δόξας Αγίου Παύλου σε μετονομασία σε Ηρακλής Πεντοσφαίριση 2015. Πήρατε το άλλο αφημί. Μου στέλνει ένα φίλο. Ναι. Όλη την Ολομέλεια του Συμβουλίου. Μάλιστα. Πρόεδρος Γιώργος Βλαχόπουλος. Ο Βλαχόπουλος. Αναπληρωτής. Μισό λεπτό. Να τελειώσω. Ο Βλαχόπουλος που είναι ο άνθρωπος. Να τελειώσω. Με αστοχό. Όχι. Είναι με προβλήματα υγείας και τον έχουν εκεί επειδή δεν έχει παιδιά και στην υπογραφή που θα βάλει θα τον κυνηγήσουν, θα τον βάλουν φυλακή. Άμα ήταν θα βάζω Θεός. Πώς? Προτρέχεις. Δεν προτρέχω καθόλου. Αναπληρωτής πρόεδρος. Ναι. Φώτης Θεός. Άσε, αναπληρωτής. Άλλος βάζει την υπογραφή. Απ' έξω η ουρά του Θεού. Απ' έξω η ουρά του Θεού. Να τελειώσω. Να τελειώσει, ναι. Αντιπρόεδρο Βασίλης Ουζούνης. Ο Ουζούνης. Απ' έξω και η ουρά του Ουζούνης. Σύμφωνα. Σύμφωνα. Με. Με. Βλαχόπουλος λέγεται. Δεν λέγεται Σύμφωνα Θεός. Με νομοσχέδιο το οποίο θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί εδώ και καιρό. Ναι. Και κατατέθηκε από τον Υπουργό Αθλητισμού. Ναι. Οι αεραστέχνες, οι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν χρέη αεραστέχνη. Ναι. Από εδώ και πέρα. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό ήταν να γίνει από το Σεπτέμβριο. Ναι, ναι. Και έχει καθυστερήσει. Ναι. Δεν φέρουν καμία ευθύνη. Ναι, ναι. Στην υπογραφή τους, ναι, για χρέη προηγούμενων διοικήσεων αυτό και για τους τόκους αυτών. Αυτό να σε προβληματίζει. Να τελειώσω ναι, λίγο. Ναι, 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 ναι. Και για τους τόκους αυτών. Ναι, μπράβο, τελείως. Γι' αυτό κανείς δεν πήγαινε. Ναι, ναι. Γιατί τους κυνηγούσαν για τα χρέη των προηγούμενων και για τους τόκους αυτών. Τώρα αυτόν δηλαδή τον κυνηγάνε. Εφόσον ψηφίσει το νομοσχέδιο, όχι. Άρα να σε προβληματίζει δύο φορές, γιατί αυτός έχει σκλήρυνση κατά πλάκας, είναι 67 χρονών, δεν έχει παιδιά. Και μπαίνει αυτός μπροστά. Σε προβληματίζει αυτό, δεν μπαίνουν οι άλλοι. Είναι λογικός ο λόγος. Α, είναι λογικός. Δηλαδή θα ξανακάνετε τα ίδια. Εμείς θα ξανακάνουμε τα ίδια. Okay, okay. Γιατί βάλατε τον άλλο που είναι άρρωστος? Γιατί ακόμη δεν έχει αλλάξει τη. Α, δεν έχει αλλάξει ακόμα. Ναι. Μάλιστα. Άρα δεν είναι ο Θεός που μας τσαμπούνε στο Θεό. Όπου δεν έχει καμιά ευθύνη υπογραφή του. Άντε, πάνε στα άλλα θέματα, έτσι.
Άιτε. Αναπληρωτή. Άιτε. Άιτε. Βρε, ξέρω τα πάντα, ξέρω. Πάνε παρακάτω τώρα. Άιτε τώρα, μην με κολλά. Λε Θεό, δεν ο Θεό. Ο άλλο που έχει κλείσει κατά πλάκα είναι. Άιτε, Χαϊβάνι. Δόξα Αγίου Παύλου. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ, Χαϊβάνι. Θα τη δώσω. Πού θα τη δώσει, δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Να σε προβληματίζει αν προλάβω. Βρε, δεν προλαβαίνει. Ξέρει τα ασώδια πώ θα φεύγουν. Θα αρχίσουν οι μπουνιές από εδώ και μέχρι απέναντι στον νεόκτη θα τρως ξύλο. Έλα, πάνε στα θέματα. Άιντε, δεν προλαβαίνει. Θα ανεβάσει και σφιγμού, θα πα σε 180 σφιγμού, θα κλείσει καμιά αρτηρία, θα σε χάσουμε. Άστο να πάει στο διάλογο. Έλα, πάνε στα άλλα θέματα. Μέσα στο Γενάρη κρίνονται τα πάντα για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Τι με νοιάζει εμένα, ρε Παναθηναϊκός είμαι, ή έχω την Νόβα να πούμε για να πουλήσω. Παρακολουθείς ποδόσφαιρο. Παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Και άμα λείψει ο Παναθηναϊκός θα δω την τότε να μου. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Όλα τα τεκτά. Όχι, άλλο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Περίμενε. Ό,τι συμβαίνει. Ναι. Και για λόγους δημοσιογραφικούς, ναι, και για στοιχηματικούς, και ναι, για τσίκλισμα και για ό,τι φαντάζεσαι. Ναι. Ενδιαφέρουνε. Όχι, για τον Παναθηναϊκό δεν με ενδιαφέρει. Είναι ένα άχρωμο σωματείο με άχρωμους οπαδούς, με άχρωμο κοινό. Και άμα δεν λείψει ο Παναθηναϊκός, πρόβλημα θα έχει η Νόβα και τα τηλεοπτικά, γιατί σέρνει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Από εκεί και πέρα, όταν δεν παίξει ο Παναθηναϊκός, όπως δεν έπαιζε ο Άρης, δεν έπαιζε ο Ηρακλής, δεν έπαιζε η ΑΕΚ, θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Θα στεναχωρεθώ δηλαδή εγώ τώρα. Ας μην τα κλέβανε τα λεφτά εκεί πέρα, να τα είχαν μια χαρά. Με νοιάζει. Θα δω την Τότεναμ, θα δω την Κρίσταλ Πάλας, θα δω την Τζέλσι, θα δω την Παρί Σεν Ζερμέν, θα δω τι θέλω, θα δω βόλεϊ. Μην μου θυμίζει την Κρίσταλ Πάλας και εκνευρίζομαι. Εκνευρίστηκες, γιατί χάσαμε την εγγραφή. Λοιπόν, έλα, άλλο. Καλησπέρα, καλή χρονιά Δημήτρη από Ξάνθη. Γνωρίζετε τι γίνεται με τους ξένους του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου? Δηλαδή, αν κάποια ομάδα έχει 5 ξένους, μπορεί να έχει και άλλους 3 κάτω των 23 ετών? Εγώ δεν γνωρίζω τέτοιο κανονισμό. Δεν ξέρω τι ισχύει με τους κανονισμούς αυτούς. Έλα, γνωρίζει. Ρε, τι ξένους τώρα. Πέρι, ο άλλο ο Καπίνο είναι άλλο. Μπορεί κάτω από 23 να έχει άλλους 3. Άλλο θέλω. Αυτό που ρωτάει. Δεν το ξέρω. Αλλά αυτό είναι και αδόκιμο. Είναι ο Νίνης Αλβανός, τον κάνουν Έλληνα. Είναι ο Καπίνο Αλβανός, τον κάναν Έλληνα. Ο άλλος είναι μαύρος, να πούμε, ο Τετακούμπο Γαργαλιάρης από πού είναι, τον κάναν Έλληνα. Τώρα ξένος Έλληνας, τώρα ένα χαρμάνι τη Φλαμάρα, πύργος της Βαβέλ, τώρα εδώ πέρα, άστονα. Πάρε κανένα άλλο μήνυμα. Εδώ και παίζει ο Μπόατεξ στην Εθνική Γερμανία, σε παίζει. Εντάξει, ο Μπατίστα έπαιξε Εθνική Ελλάδος τώρα. Ο Μπατίστα ήταν και 20 χρόνια στην Ελλάδα. Και τι να κάνουμε δηλαδή, άσπρισε που ήρθε στην Ελλάδα ο Μπατίστα δηλαδή. Τι έγινε. Άσπρισε, τι έγινε. Ο Καράπλας είπε χτες ότι θα χάσει η ΑΕΚ. Άρχισε σωστά τη χρονιά. Πες του να το ξαναπεί άλλη μια φορά. Αεξής. Για το Πανετολικό ΑΕΚ. Άσο έχει διπλή ευκαιρία. Χτες είχατε, είπατε λίγο για τις σακούλες Νταμπατζηλίκη. Ποιος το είπε αυτό? Εσύ. Ναι. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η σακούλα κοστίζει 10 λεπτά για το περιβάλλον. Ναι. Αν θέλει να το μολύνει, λέει, πληρώνει από την τσέπη σου την ανακύκλωση. Από αυτό έξω δεν το επιβάλλει η κυβέρνηση, αλλά το απαιτεί ο κόσμος. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι μόνο στην Ελλάδα έχουν μνημόνιο και θα ακολουθήσουν άλλα 10. Πληρώνει ο Ελληνάρας 4 λεπτά για τις βρωμιές του και είναι καταστροφή. Τα χιλιάρικα στα πιάτα επί Πασόκ δεν ήταν ακριβά. Είναι τα 4 λεπτά. Μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Χαρή. Όλοι οι νόμοι έχουν εφαρμογή, αρκεί να θέλει να του εφαρμόσει το κράτος. Αν εσένα σε φταίει ο πολίτης, οκ. Okay. Μισό λεπτό, να το απαντήσω. Μισό λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που ζει εις βάρος της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, με τα μνημόνια τα οποία σε κάνουν, να μην σε χαλάει καθόλου. Ας εφαρμοζόταν εδώ η νόμη, ας γινόταν έλεγχη σωστά, να μην τα παίρνουν όλοι, να βολεύονται με το τα παίρνω, τα κάνω με τη ρεμούλα και τη λιγούρα, και να δεχτώ αυτό που λες. Θα μου παρουσιάσεις αγίους όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι Siemens που τα έδινε στους δικούς μας για να παίρνει τις εργολαβίες. Θα μην τα έπαιρναν. Όχι, μισό λεπτό, δεν διαφωνώ. Ναι, αυτή σημαίνει ότι είναι καλή. Αυτός που τα παίρνει είναι κακός. Αυτός που τα δίνει καλός. Αυτός τα παίρνει κακός είναι, ναι. Αυτός που τα δίνει καλός είναι. Είναι καλός, ναι. Ας μην τα παίρνει άλλος. Καλά. Οκ. Okay. Εντάξει. Πες αυτό που ήθελα να πεις. Τι πράγμα ήθελα να πω. Πού να ξέρω εγώ. Όχι, δεν ήθελα να πω. Με διέκοψες και το ξέχασα. Τι κουρασάμε, λέει. Ψάχνει συνέχεια. Τι είναι αυτά, γενικότερα, ψάχνουμε να πω. Τι ψάχνει να πει, γλυκίσματα. Δεν φτάνει τόσο κρέας που έβαγες. Κουρασάμε, βλέπεις στον υπολογιστή. Μια βλέπεις γυναίκες να φιλιώνται, μια κουρασάν, μαρμελάδες βλέπεις, κρέατα. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα, ρε, με αυτό το φε. Τι εθισμός είναι αυτός που έχει πάθει? Ποιος είναι εθισμός? Μα τι είναι αυτό το πράγμα? Του Παλικαράκη πουλήθηκε από τον Μπας Γιάννα στην Arsenal και τώρα πάει στην Ελλάδα. Δύο μήνες πριν δεν σου έλεγα το όνομά του. Το θυμάσαι? Όχι. Δεν το θυμάσαι. Εγώ ψέματα δεν λέω. Δεν το θυμάσαι το όνομά όχι. του. Για το Μαυροβάνο. Το έχεις πει, όχι, το έχεις πει. Ναι. Δεν είπα ότι δεν το πες. Δεν το θυμάσαι. Εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν το είχα παρατηρήσει το παιδί. Δεν το έχεις παρατηρήσει το παιδί. Είχα παρατηρήσει εκείνο το σεντερφόρ που έχει ο Παζιάννα. Με εκείνο το καταπληκτικό γκολ που είχε βάλει στο 3-1. Μέχρι το Παζιάννα θα πάει αυτός. Παραπάνω δεν θα πάει. Μισό λεπτό. Τον άλλο που να πάει στην Άρσεναλ δεν τον είδες. Δεν τον είδα. Δεν τον είδες. Τι να πω, τον είδα. Δεν τον είδες. Ωραία, τι να κάνω. Δηλαδή για άλλους που σου έχω πει δηλαδή, είναι καλά και αυτό που δεν τον είδα. Δηλαδή πρέπει να. Όχι, μπράβο σου που τον είδες εσύ.
Έχει, τον είδα εγώ τι έκανα. Έβγαλα μίζα από τη μεταγραφή του. Τι, είπα τι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι μπράβο. Είπα κάτι τέτοιο. Σου λέω τον είδα εγώ. Το μάρκαρε το πρώτο. Ερώτηση. Ναι, ωραία. Πόσο μεγάλη μαγιά είναι που ο Χριστοβασίλης, χωρίς να παίζει Ευρώπη ο Βαζιάννα, ναι, ναι, πουλάει τόσο ακριβά, ναι, για τα δεδομένα τα σημερινά μιλάμε, έναν ποδοσφαιριστή. Δηλαδή είναι τεράστιο ποσό για τον Βαζιάννα. Ναι. Μάγκα ο μάνατζερ που τον. Και ο ίδιο. Ποιο ίδιο. Ο ιδιοκτήτης του Βαζιάννα. Ο ιδιοκτήτης του Βαζιάννα. Φυσικά. Ιδιοκτήτης του Βαζιάννα. Γιατί για να κάνει κονέ με τον μάνατζερ, ναι, πάει να πει ότι κάτι είδε. Τι κάτι είδε. Από εκεί βγήκε. Ωραία. Ένα center back. Τον είδαμε στην τριάδα τον Στόπερ και τον πούλησαν 2 εκατομμύρια μια τρίκα από τα φρύδια της Arsenal. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο αυτό. Για τον Μπαζιάννα τι είναι. Τι είναι, τίποτα δεν είναι. 2 χρονιές είναι. Τι είναι. 2 χρονιές. Και ποιος μου λέει ότι δεν θα βάλει τα λεφτά στην τσέπη ο Χριστοβασίλης να πάει στις Μπαχάμες. Ξέρω εγώ. Το ξέρω εγώ αυτό. Από τη στιγμή που είναι λεφτά που φαίνονται. Ναι, ναι. Τα βάζει ένα λογαριασμό και τα παίρνει. Δεν λόγω, θα το κάνει. Εσύ, εσύ τι θα κάνει. Το πας τώρα. Για πες τώρα εσύ. Το πήγες αλλού. Είσαι πρόεδρος των Μπαζιάννα εσύ. Και εγώ είμαι αντιπρόεδρος. Και έρχεσαι με το πουρο και μου λες. Πουλήθηκε. Κοίταξε. Ναι, δεν πιστεύω. Μη, άστο. Να τελειώσω. Ναι. Με ρώτησες. Σπαθί. Αντρίκια. Να απαντήσω. Από τα 2 εκατομμύρια στην Παντελώνα πώς θα τα βάζεις. Σπαθί. Πρόεδρος του Μπαζιάννα εσύ. Φίλε, αν είχα ποτέ ομάδα, ναι, ή οποιαδήποτε δουλειά κάνω, ο σκοπός, ναι, είναι το κέρδος. Μπράβο, Γρηγόρη. Αυτό σε λέω. Λοιπόν, είσαι ο Χριστοβασίλης. Δεν ξέρω τι έβαλες. Εσύ τι θα έκανες, ρε. Πουλάς τον παίκτη 2 εκατομμύρια. Να μιλήσω αόριστα, χωρίς να ξέρω ποια είναι τα έσοδα, ποια είναι τα έξοδα. Εσύ, και τι χρειάζεται. Θα σου πω εγώ τι θα μου έλεγες. Φαλακρέ. Ναι. 2 εκατομμύρια. Το budget είναι 500 χιλιάρικα, 800 εκατομμύριο. Ναι. Ωραία. Δώσ' μου έναν αριθμό λογαριασμού. Μη βρωμήσεις. Θα πάρω εγώ αυτά και θα σου πω οι φίλαθλοι που θα φωνάζουν θα, αυτό και τα λοιπά, θα τους δώσουμε ένα δωράκι κι αυτούς και θα καθαρίζαμε μια χαρά. Με τους δημοσιογράφους τι θα λέμε, ένα πακέτο γλυκά είναι αυτή, θα με έλεγες, τελειώθαμε. Θα βάζαμε, διαβάζαμε στην άκρη λεφτά. Δηλαδή, ρε Κόκκινε, μου λες τώρα ότι είσαι εσύ ο πρόεδρος. Δεν να μιλήσεις με νούμερα. Με ρώτησαν, δεν ξέρω νούμερα, ρε, να μιλήσω. Σου πω εγώ τώρα, χαρτί θα το έβαζες λουκουμάδες κάτω από το. Μα δεν ξέρω ποια είναι τα έξοδα. Τι δεν ξέρεις, ρε Λαμόγιο. Και εγώ το ίδιο σου είπα. Σου είπα. Ντρέπεσαι να το πεις. Τι. Ο σκοπός δεν είναι το κέντρο. Μπράβο στον Χριστοπάνο, πώς το λένε, τον άνθρωπο που κονόμησε. Άστο το άλλο τώρα το θέμα. Δεν υπάρχει αυτό. Εσύ πιστεύεις ότι ο Σαββίδης. Ναι, τι. Δίνει λεφτά για να χάνει, είναι κορόιδο. Ο Σαββίδης τον βολεύει. Έχει σκοπό το κέρδο. Όχι. Ο Σαββίδης, αυτό που κατάλαβα εγώ, είναι ότι τον ενδιαφέρει το λογιστήριό του να είναι μείον. Αυτό κατάλαβα εγώ. Από εκεί και πέρα. Προφανώς είναι απαλούση. Δεν ξέρω. Ισοζύγιο. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό μου έχει δείξει ο άνθρωπος. Με νοιάζει εμένα το λογιστήριο. Άκουνα, δε, αν είχα ένα τέτοιο λογιστήριο κι εγώ. Μιλώντας με ένα κοινό μας φίλο πριν από 6 μήνες. Μάλιστα. Ναι. Το ρώτησα για ποιο λόγο κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα. Ποιο κάνει άνοιγμα. Έκανε ένα μεγάλο άνοιγμα. Ο φίλος ο δικός μας. Ναι. Δικός μου φίλος έκανε άνοιγμα. Κοινός μας. Κοινός κιόλας. Ναι. Μάλιστα. Και μου λέει, προκειμένου να μου τα παίρνουν σε φόρους, ναι, προτιμώ να τα επενδύσω, να τα ρίξω στην αγορά. Στην ελληνική αγορά τα ρίξε. Δεν μπορούσε να τα ρίξει αλλού. Άλλο, λόγω συγκεκριμένης δουλειάς. Λόγω δουλειάς, μάλιστα. Λοιπόν, μου φάνηκε πολύ λογικό. Ναι. Λοιπόν, το πώς κινείται κάποιος λογιστικά, ναι, και για τους λόγους. Εσύ τι θα έκανες. Με την υπέρ. Εγώ καταρχήν δεν θα κάνω δουλειά. Θα έχεις ρημάξει τα κίνο και τα προποτσίδικα. Δεν θα αυτή έκανα, ήταν η δεν θα έκανα ποτέ. Αυτό επένδυση είναι. Δεν θα έκανα ποτέ δουλειά. Γιατί προτιμότερο που είναι πιο πιθανό να κερδίσεις το κίνο παρά να επενδύσεις στην Ελλάδα δεν και να κορονοϊστείς. Δεν μπορώ να συμβουλέψω κάποιον ή να κάνω ο ίδιος επιχειρηματική δραστηριότητα με τόσο. Μη μιλάς για επιχειρηματική δραστηριότητα. Με τόσο βαριά φορολογία. Μη δώσεις συμβουλή και στείλεις κανένα στη φυλακή. Μη. Γιατί. Μη ρε Γρηγόρη. Τι είπα και ήταν τόσο. Μη ρε Γρηγόρη να πάρεις. Παίρνουν κάτι που είπα. Δεν είμαστε για επιχειρηματίες εμείς. Σου λέω με αυτή τη φορολογία είναι λάθος να κάποιος να κάνει επένδυση. Πηγαίναμε στη Βουλγαρία. Μόνο άμα κάνει ΑΕ. Θα πηγαίναμε στη Βουλγαρία. Μόνο άμα κάνει. Θα κάναμε ΑΕ. Τελείωσε. Λοιπόν. Και θα πουλάγαμε ελπίδα. Πες του εξωγήινου που κάνει ότι ξέρει τα πάντα ότι υπάρχει το αδείγμα της δωροληψίας και της δωροδοκίας. Για ποιο πράγμα. Σου λέει ότι και ο ένας θέει και ο άλλος. Τι λες, μπορεί. Και είναι αυτός που με βρίζει, Ναι. Και μου κάνει εντύπωση. Και δεν σε βρίζει, σου λέει. Υπάρχει δηλαδή αδείγμα και από αυτόν που τα παίρνει και από αυτόν που τα δίνει. Με Έλληνα δικαστή θα δικαστούμε. Με Έλληνα εισαγγελέα. Θες να απαντήσουμε. Όχι, να το απαντήσω εγώ αυτού. Με Έλληνα εισαγγελέα ή με ξένο. Για πες μας. Τώρα γι' αυτό που λες μην προσβάλλει. Εσένα προσβάλλει. Με προσβάλλει. Ναι. Γιατί, ανάλογα, πού θα δικαστώ. Ας δικαστώ εγώ στην Ελλάδα να έχω λεφτά και ας πω εγώ. Σου έχω πει και άλλη φορά. Ναι, υπάρχουν γιατροί και αστυνομικοί που θα ήθελα να σφίξω το χέρι. Ναι, ναι, και γιατροί και αστυνομικοί που δεν θέλω να τους βλέπω. Άσε, Γρηγόρη. Εγώ στην Ελλάδα δεν θα ήθελα να δικαστώ, φτωχός. Πλούσιος θα ήθελα να δικαστώ. Πάμε παρακάτω. Ο 997. Ένα πάρα πολύ το πιο σύντομο και το πιο σοφό μήνυμα. Μπράβο, Γρηγόρη. Πού είναι ο αντικαπνιστικός νόμος, πού εφαρμόζεται, για πες μου.
Πού εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός νόμος? Ναι. Πουθενά. Στην Ελλάδα. Μπορούσαν να το εφαρμόσουν αν θέλανε. Ναι, δεν συνέφερε όμως. Γιατί δεν συνέφερε? Δεν με απαντάζει. Δεν συνέφερε, ρε Γρηγόρη. Το εφαρμόσανε. Όχι, γιατί δεν του συνέφερε. Άρα οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Όχι, όχι. Οι νόμοι που δεν συμφέρουν δεν εφαρμόζονται. Ακόστα, αν περάσουμε ένα κόκκινο, ναι, εγώ ή εσύ, ναι, σταματάει ο τροχονόμος, ναι, λέει 1100 ευρώ. Πολύ ωραία. Δεν ξαναπερνά. Γιατί κανείς δεν έχει 1100 ευρώ. Ναι, δεν με αφήσει όμως να σου να τελειώσω. Να τελειώσεις. Αν σε δει με το τσιγάρο, ναι, ναι, γιατί δεν συμφέρει όπως λες, και δεν σου δώσει σε μία. Γιατί δεν συμφέρει. Κατάλαβε. Στα μαγαζιά. Λοιπόν. Και στο... 100 μαγαζί με 100 άτομα. Πόσοι καπνίζουν μέσα? Είναι δεν έχω κάνει στατιστική. Θα σου πω εγώ στατιστική. Οι 85 καπνίζουν. Εμείς οι 15 δεν καπνίζουμε. Ο μαγαζάτορας λοιπόν έρχεται και λέει: τι με συμφέρει εμένα τους 85 να κρατήσω ή τους 15? Δεν τον νοιάζει. Τους 85 και ας βγάλω καρκίνο στο πνεύμα αρκεί να οικονομήσω. Πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Καρκίνο στο πνεύμα με τους 85. Τους 15 υγιεινή δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Έρχεται το κράτος και λέει: αν εγώ στα μαγαζιά από τους 100 διώξω τους 85 και κρατήσω τους 15, ΦΠΑ, ΜΠΑ αυτά και τα λοιπά δεν θα πάρω. Οπότε είναι ελαστικός ο νόμος. Εγώ μπήκα σε μαγαζί με το σκύλο μου και έκανα μανούρα κάτω στο κέντρο. Μπαίνω λοιπόν με το σκύλο στο μαγαζί, 2,5 κιλά, 3 κιλά έναν ο σκύλος, παραπάνω δεν είναι. Ήταν μια χοντρή εκεί που κάπνιζε, να πούμε, μια παχο, τέλος πάντων, να μην την πω τη λέξη και μας βάλουν 10.000 ευρώ πρόστιμο. Τη το είπα βέβαια εγώ αυτό και τα λοιπά. Έρχεται μια κοπέλα ευγενικά, μου λέει: κύριε, λέει, το σκυλί λέει απαγορεύεται. Λέω: ποιος διαμαρτύρεται, λέει αυτός. Λέω: αυτή η χοντρίλο διαμαρτύρθηκε. Σας παρακαλώ, κύριε, αυτή η χοντρίλο είναι. Πες την αλότη, βρωμάει το. Ένα το σημείο, το, ναι. Λέει: δεν μπορώ, λέει, να το πω. Άσε, τη το πω εγώ. Πάω στη χοντρή απέναντι. Λέω: ή βγαίνει η χοντρή με το τσιγάρο, αλλά βγαίνω κι εγώ. Δεν υπάρχει νόμος, λέω, που για το σκύλο. Λέει: μα μου και τα λοιπά, γίνεται μανούρα. Ή σταματάτε το κάπνισμα, λέω: το έχω κάνει και στα κουφάλια πήγα. Πήρα το σκύλο μέσα σε μια ταβέρνα. Λέει: το σκυλί αυτό και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα άτομα είστε εδώ? Γιορτή ήταν, 28 ή στο διάλογο ήταν. 100 άτομα. Καπνίζουν οι 80, θα βγουν οι 80, λέω, και εγώ 81 με το σκύλο και θα μείνουν 20. Λέει: δεν γίνεται, δεν πάει πουθενά ο σκύλος. Λέει: μα θα πέσει ξύλο. Κλείστε τις πόρτες. Μα μου και τα λοιπά. Τελικά έπεσε ξύλο? Όχι, έμεινε ο σκύλος. Ούτε ξύλο έπεσε, τίποτα. Καλά ρε, 80 νοματέοι, αντί να το κάνετε αλτίο κα. 80 σαβούρες με 3 πακέτα τσιγάρα θα δίνουν εμένα. Πρέπει να σηκωθεί την καρέκλα, ρε. Τρελώσε, ρε. Ο αντικαπνιστικός νόμος και ιστορίες. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Ο νόμος είναι τι συμφέρει, στα λεφτά. Οι νόμοι βγαίνουν για τα λεφτά, ρε. Ο προγραμματιστής από την Αθήνα λέει: Γρηγόρη, δεν διαφωνώ συνολικά, αλλά φαντάζομαι να συμφωνήσω ότι επειδή ήταν δωρεάν, παίρναμε από το σούπερ μάρκετ παράλογα πολλές σακούλες. Σωστά. Εννοείται, ρε φίλε. Απλά. Έπαιρνε ένα γάλα, βάλε μια σακούλα. Έπαιρνε ένα κασέρι, δεύτερη σακούλα. Έτσι είναι. Εμένα αυτό που με ενοχλεί δεν είναι τα 4 λεπτά. Είναι ότι πας να πάρεις και λέει: σας χρεώνω και τη σακούλα. Στα φρύδια μου, λέω. Και τι μου το λες? Είναι 4 λεπτά, θα σας χτυπήσω αυτό. Ράσε με, λέω. Θέλετε σακούλα, δεν θέλετε σακούλα? Πήγα λοιπόν στον μπαμπούλα, πήρα καμιά 25 σακούλα. Σε είδα. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Ερώτηση. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Τι είναι εδώ, βάλτε τη σακούλα του μπαμπούλα. Ερώτηση. Λέγε. Και μπορεί να ούτε δίνω... 4 λεπτά μπορεί να, δίνω... μπορεί να δίνω και ιδέα, μπορεί να βλέπω κάτι στο μέλλον, δεν ξέρω. Μπράβο, Γρηγόρη. Δώσ' την ιδέα. Μπορεί να είναι και βλακεία. Δώσ' το. Αν τα σούπερ μάρκετ είχαν χάρτινες σακούλες. Χάρτινες? Ναι. Τι είναι αυτό? Χάρτινες, φέρεις κλειπ. Πώς πήρες από το μπουλ? Συμφέρει δηλαδή στο μασούτι. Και σου λέγε 20 λεπτά η σακούλα. Ναι. Για να βοηθήσουμε οικολογικά. Ναι. Δεν θα ήταν προτιμότερο? 20 λεπτά τη σακούλα θα πει στον συνταξιούχο, παίρνει 300 ευρώ. Θα σε τραβήξει μια με την ομπρέλα στο Δόξα Πατρί και θα σου κάνει ένα καλό. Μια ερώτηση κάτω. Τι ερώτηση έχει πάρει σύνταξη, ρε. Γορίλα. Παίρνει παχιά τα λεφτά, έχει κάνει τα μάγουλα φραπέρα. Ούτε θα πάρω σύνταξη. Ό,τι θα... βέβαια, με αυτή τη ζωή που κάνει, πού να πάρει σύνταξη? Δεν προλάβει τα 67, θα ξαπλωθεί ανάσχελα. Λέγε, άστο, 20 λεπτά τη σακούλα, μα ακούν και συνταξιούχοι τώρα και λένε τι λέει αυτό του ο γοριλάνθρωπο. Μία σκέψη έκανε. Σκέψη έχω έκανες, να σκέφτομαι. Δηλαδή 20 λεπτά μια σακούλα ρε, στο συνταξιούχο παίρνει 350 ευρώ. Ρε. Ναι. Θα πάρει την ομπρέλα, θα σου δώσει μια στην κεφάλα. Αν κάνανε. Αν κάνανε. Για να κάνουν ολοκληρωμένο. Λέει δηλαδή ο Διαμαντή ο Μασούτη που είναι ο άρχοντα των σούπερ μάρκετ. Και να σε ξέρει το κύριο, δεν το σκέφτηκε, το σκέφτηκε η γουρνοκεφαλάρα σου. Ρώτησε, ρε φίλε, ρώτησε και βλακία. Ρώτησε. Καλά έκανε και ρώτησε. Όταν ρωτά, πα στην πόλη. Πάμε παρακάτω. Εγώ χαλάστηκα που είχα στο Πάουκ στον πόλη. Οι μαγκές θα πληρωθούν στο δεύτερο γύρο. Πόσα πρωταθλήματα έχει γύρω, γιατί έχω 3. Μπορώ να σου πω αργότερα. Πόσα έχετε πρωταθλήματα στο βόλεϊ? Δεν θυμάμαι, α τα πω. Δεν θυμάσαι και η Ηρακλειδή? Και αυτό τι σημαίνει, ρε φίλε? Δεν θυμάσαι. Για πε μου. Εγώ τι, Ηρακλειδέα ή με τι με νοιάζει? Εσύ είσαι Ηρακλειδέα. Δεν θυμάμαι. Πάτα Google πρωταθλήματα Ηρακλή. Σε ένα λεπτό θα τα βγάλει. Φυσικά. Α, μπράβο. Αυτό κάνω. Α, μπράβο. Το Google σε σώζει. Άμα δεν ήταν το Google. Τι να πω ψέματα. Χάρη Πάτση. Έλα. Πόσα να, πω ψέματα. Έλα, πάρ' το γρήγορα. Βάλτε Τετάρτη. Άντε, 5 έχει.
Δεν χρειάζεται να μιλήσει. Κοίταξε, ή θα μιλάμε σοβαρά. Ή άμα... Δεν θέλω. Και πόσα έχει. Τίποτα. Τίποτα. Εντάξει. Πες ό,τι θέλεις. Χρεώνω τις σακούλες, λέει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, τις πλαστικές, για να βάλουμε μέσα τα πλαστικά μπουκάλια. Τα πλαστικά μπουκάλια τους. Ναι. Σωστό αυτό που λέει. Αυτό λέει. Σωστό αυτό που λέει. Αυτό είπε αυτός. Ναι. Εγώ πάω με τη σακούλα του νεκροθάρτη, τσιρίζουν οι κοπέλες. Και λέω, τι τσιρίζεις, μπαμπά έχεις, έχω, μαμά έχεις, θα τα χρειαστείς, λέω. Λέγε, και 54 πήγε. Έχουμε χαφίσει τίποτα να πέσει χαφίσει. Κάτω. Ναι. Χαφίσει. Δεν έχουμε αφήσει, έχουμε χαφίσει. Έχουμε χαφίσει τίποτα. Δεν ξέρω το χαφίσει τι είναι. Το χασίσει, ξέρεις τι είναι. Όχι. Μπε. Έλα. Για τον αλήτη. Έλα, πάτησες φρένο. Κόκκινε όσο και να σε κράζω για κάποια τέσσερα εκπομπές, κάνει μόνο αυτή που συμμετέχεις. Ακούω αν λοιπόν. Πες μου τώρα ένα Κοσμάγουλο να το χαρώ. Είσαι διαστραμμένος κανονικός. Είσαι κανονικός διαστραμμένος. Έλα, φίου, φίου τα μηνύματα αρχίζω. Φίου. Έλα. Προφίλος γιατρός, όχι γιατί αυτός δεν μπορεί να στείλει κάποια μπουρδα. Κόκκινε έβαλες από Πέμπτη, Τετάρτη, από Τετάρτη, Τρίτη, Δευτέρα. Το κάνω στα φανάρια αυτά. Ναι, 30 χιλιόμετρα την ώρα να και πέσαμε σε μπλόκο αγροτών. Άντε, περπάτα. Να σας βάλω τις συνταγές και τις εξετάσεις σε μια σακούλα να μην σας πέσουν. Ευχαριστώ για τέτοιο φίλο. 50-04 ευρώ. Γιατρός. Σκέψτε τώρα, γιατρός, να λέει 50 ευρώ επίσκεψη και 4 λεπτά η σακούλα. Φίλος μας καταστηματάρχης, ο Μάριος. Λέει 50%. 50-50. Ο Ματσαβίνος. Και που τρως τζάμπα πες. 50... Δεν τρώω τζάμπα ποτέ, πληρώνω κανονικά. Τι πληρώνεις, αφού τα φέρεις από τη λαϊκή τα φέρεις και τα ψήνει ο άνθρωπος. Τι πληρώνεις. Καλή φίλε, όποτε πάω πρέπει να πάω ψάρια από τη λαϊκή. Και από πού πας. Για τον Κατσαβίνο. Δεν έχει ο ίδιος. Ο ίδιος, ψάρια. Ποιο Κατσαβίνο. Κρατοφαγάδικο. Γιατί είναι βλακίες εδώ. 50-50 είναι το κάπνιμα στα μαγαζιά. Αλλάξαν τα πράγματα. Τι 50-50. 50-50 έχουν το δικαίωμα το μισό να καπνίζει και το άλλο μισό να μην καπνίζει. Και τι είναι αυτό, η υγεία είναι δηλαδή. Αυτό σου είπα. Αυτό σου είπα εγώ. Ότι είναι υγεία. Λέει ότι αλλάξαν τα πράγματα. Εγώ δεν το γνωρίζω. Ο φίλος μίλησε για το αντικαπνιστικό νόμο. Εγώ, εφόσον υπάρχει αντικαπνιστικός νόμος και πάω στα μαγαζιά και καπνίζουν και το σκύλο μου θα φέρω και λεοντάρι θα φέρω και καμιλοπάρδαλι θα φέρω και ντόμπερμαν θα φέρω. Και καναβόα. Και βόα και κορταλία. Κατάλαβες. Ό,τι θέλω φέρνω. Τραβάω και δύο μπρουτ αν φάω φασολάδα και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Αφού ζώα είστε, θα δίνω και εγώ ζώο σαν και εσάς. Είναι καπνιστικός νόμος και καπνίζει ο άλλος. Παφ, πουφ, παφ, πουφ, τα τσιγάρα. Τον αλή, τον άλλο τι έκανε. Ναι. Πολλούνται λέει με τα χειρισμένες σακούλες, δύο λεπτά το τεμάχιο. Τέσσερα τις παίρνει, δύο τις πουλάει. Απίστευτο. Κοίταξε να δεις. Χρειάζεται να έχουμε κάποια στιγμή οικολογικές ευαισθησίες. Ωχ, ρε κόκκινε, έβαλε το φρένο ειδικά... τώρα. Ωχ, ρε γαμότο. Ας τις οικολογικές ευαισθησίες. Δεν είναι οικολογική ευαισθησία. Λεφτά για τον Τσίπρα είναι αυτά. Δεν είναι οικολογική ευαισθησία. Τέσσερα λεπτά τη σακούλα. Βάλ τα ΦΠΑ, βάλ τα όλα κτλ. Είναι κέρδη. Τον ένιωξε τον Τσίπρα ή τον κάθε πολιτικό ή τον άλλο που. Στο είπαν και άλλοι. Βρυκόλακα, αν τον νοιάζει η οικολογία. Ένωση, να πούμε. Είναι νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει να πούμε. Νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελεύθερη αγορά. Το ξέρεις ότι εμένα θέλαμε εντύσει μια εταιρεία, πώς τη λένε, στοιχημάτων από πάνω μέχρι κάτω να με δώσει θησαυρό και από το θησαυρό θα πάρω μόνο τις λίρες. Γιατί λέει το Υπουργείο, λέει αυτό είναι celebrity και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει και εκείνο γιατί είναι κόντρα με τον ΟΠΑΠ. Είμαι κόντρα με τον ΟΠΑΠ. Τι μονοπόλιο δεν είναι. Δηλαδή αυτό τι είναι. Είναι νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν όλοι νόμοι, τελείωσε. Αν η εταιρεία εδώ τι πέρα εταιρεία. Είναι ναι. Νόμιμη. Νόμιμη είναι. Τότε γιατί δεν μπορεί να τη διαφημίσει. Δεν μπορεί να είσαι να μιλά για την εταιρεία στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο και να φορά την μπλούζα. Πρέπει αλλού να το κάνει. Κατάλαβε κόκκινη. Δεν το κατάλαβε. Μονοπόλιο. Δεν το ήξερα. Α, δεν το ήξερα. Πολλά δεν ξέρεις. Κάθεσαι εκεί στο καφενείο, παφ, πουφ, τα πουρα, φιλοσοφία, δεν τα ξέρεις. Συγγνώμη, αυτό για να το ξέρεις τι πρέπει να σε ενδιαφέρει. Τι είναι. Εσένα όμως ο Μπαλοδήμος μπορεί να σε έχει που δεν είσαι παίγνιο. Κατάλαβες. Μπορεί να σε έχει celebrity. Να πηγαίνεις εκεί να κάνεις τα κοκτέιλ πάρτι, ας πούμε, κτλ. Ενώ εγώ φουκαράς, δεν μπορώ. Φουκαράς είμαι εγώ. Εσύ μια χαρά είσαι. Πας εκεί πέρα. Celebrity, εγώ τι. Κατάλαβες τι γίνεται. Μονοπόλιο. Φουκαράς. Βέβαια, φουκαράδες είμαστε. Όλοι οι άνθρωποι φουκαράδες. Για το φίλο σου το. Ποιον. Τον. Τον Καρυπίδη, έχεις να πεις τίποτα. Για τον Καρυπίδη, το φίλο μου. Τι να πω για το φίλο μου τον Καρυπίδη. Πες για το φίλο σου το Μυροφορίδη. Να πω τι. Τι θες να. Τι, όλα καλά στον Άρη. Τι...
ερώτηση, κάνε μου την ερώτηση. Κανονικά. Είναι όλα καλά στον Άρη. Όχι, δεν είναι όλα καλά στον Άρη. Δεν έχουν ρευστό. Γιατί? Γιατί δεν έχουν ρευστό. Τι γιατί? Δεν έχουν ρευστό. Είναι φτωχοί. Και ο Μυροφωνίδης τσινάει. Σου έδωσα πρώτο την είδηση ότι θέλει να πάρει τον Μπαστακό πριν 5 μέρες, 10 μέρες δανεικό. Και ο Μυροφωνίδης δεν θέλει. Έχουν πολλά θέματα στον Άρη. Δεν τα βγάζουν. Και τον Πετρόπουλο θέλαν και δεν ήρθε. Ο Πετρόπουλο το θέλαν και πήγε στην Πλατανιά. Καλύτερα που δεν το πήρε. Αυτό σε προβληματίζει? Όχι, δεν με προβληματίζει καθόλου. Με προβληματίζει το γεγονός ότι ο Πετρόπουλος ήθελε προκαταβολή και δεν είχε να το δώσει. Αυτό με προβληματίζει. Συγγνώμη, άκουσες από κάποιον πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Στον Άρη να κάνει προσφυγή παράπονο. Ρε κόκκινε, αυτή είναι, αυτό είναι η προσέγγιση του ρεπορτάζ. Δηλαδή πρέπει να σκάσει προσφυγή. Πρέπει να γίνει ο πόλεμος. Πρέπει να γκρεμιστεί το σπίτι για να πούμε δηλαδή ότι έγινε θέμα. Έχουν ένα θέμα, οι δυο τους. Ο Μυροφορίδης με τον Καρυπίδη. Τελειώσαμε. Τώρα θέλω να το βγάλουν. Δεν θέλω να το βγάλουν. Δεν με νοιάζει εμένα. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στα Lidl ξέρουμε ότι οι ανάγκες σου δεν μπορούν να περιμένουν. Γι' αυτό έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Από Τετάρτη έως Παρασκευή. Φασόλια μέτρια επιλογής 1 κιλό 24% φθηνότερα 1,25. Αβοκάντο Κρήτης το κιλό μόνο για λίγο 3,49. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 9 ρολά συν 3 ρολά δώρο 3,12. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Ιανουάριος στο Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Κυριακή 14 Ιανουαρίου, ανοιχτά. Είμαστε η εταιρεία Κρέατα Χατζιαγόρου. Παρακολουθούμε όλα τα στάδια παραγωγής από τη σφαγή έως την τυποποίηση και τη συσκευασία στις πρότυπες εγκαταστάσεις μας στην Κρυφιά Θεσσαλονίκης. Στα καταστήματά μας, ο καταναλωτής ξέρει τι παίρνει. Κάθε προϊόν έχει επάνω την μέρα της σφαγής, όπως και τον κτηνοτρόφο. Γιατί θέλουμε ο καταναλωτής να έχει δικαίωμα επιλογής. Κρέατα Χατζιαγόρου, με τη φροντίδα της οικογενειακής επιχείρησης. Σε τρία σημεία, στο κέντρο Αγορά Καπάνη, Βλάλη 35 και στον Εύωσμο, στην Εθνική Εθνικής Αντιστάσεως 31 και στην Εφροσύνης 24. Κρέατα Χατζιαγόρου. Υπόθεση οικογενειακή. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2.800.000 ευρώ το jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. 20 χρόνια Τζόκερ. Από τον ΟΠΑΠ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Ίσως μπορείς να τα βρεις και αλλού. Σίγουρα δεν μπορείς να τα βρεις όλα σε ένα σημείο. Και σίγουρα όχι σε αυτό. Στις τιμές. Spirit, τα μοναδικά εξειδικευμένα cash and carry ποτών, αναψυκτικών, χυμών, με 3.500 κωδικούς και ανθρώπους πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν. Spirit Θεοδωρίδης, Λαγκαδά 357, Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4, Κέντρο, Κλαστήρα 46, Χαριλάου. Spirit. Για ό,τι πίνετε. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Το ξέρω και το ξέρετε. Ελέγχουμε πάντα το σύστημα υγραεριοκίνησης του αυτοκινήτου μας και φροντίζουμε για τον απαραίτητο καθαρισμό του. Η Ford στάθη σίγμα καινή στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σας εύχεται καλές γιορτές και καλές διαδρομές. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. We'll be right back.
Έλα, Ζου Ράδιο, δεν γίνουμε εδώ και Velvet με τις μουσικές. Πάμε στον κόσμο. Τώρα το γουρούνι είναι έξω, ακόμα δεν ήρθε. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Όνειρα. Πού είναι ο κόκκινος, έφυγε. Α, εδώ είναι. Σιγά σιγά έρχεται. Είναι αργό ρυθμό. Ναι. Με κανένα κουρασάν στο χέρι. Κουρασάν. Έτσι έρχεται. Δεν ξέρω. Ναι. Ξέρω εγώ, δεν έχω εικόνα γι' αυτό. Ναι. Μια που λέγατε πριν για τις πλαστικές σακούλες που ναι. χρεώνουν 4 λεπτά. Πάω σε ένα γυράδικο προχτές που λέει Σαρατόπουλε. Και πόσο κάνει, λέω, μου λέει 3 ευρώ και 4 λεπτά. Μένω εγώ. Λέω, γιατί 4 λεπτά. Λέει, χρεώνει τη σακούλα, λέει. Α, εντάξει, λέω, και του δίνω ένα πεντάλεπτο τέλος πάντων, αλλά. Σου δώσε ένα λεπτό, ρέστα. Όχι, δεν μου έδωσε. Κακώς. Το κράτησε. Εντάξει τώρα για το λεπτό, θα κολλήσουμε. Τέλος πάντων. Διάβασα σήμερα το πρωί ναι. ότι έρχεται ο Μυραλάς στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε. Εδώ και πολύ καιρό έρχεται ο Μυραλάς. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι ο Μυραλάς. Μυραλάς. Διότι ότι γυρνάει ο Μυραλάς στον Ολυμπιακό. Ναι. Πισωγύρισμα. Ναι. Είναι πισωγύρισμα. Βέβαια. Γιατί, για όλες τις ομάδες είναι πισωγύρισμα. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Μυραλάς είναι στην κατάσταση που έφυγε. Όχι, δεν είναι σε αυτήν, αλλά είναι σε. Είναι λίγο πιο κάτω, αλλά πάλι για το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Δηλαδή πιστεύεις ότι, ότι για τον Ολυμπιακό που ονειρεύεσαι εσύ είναι βήμα μπροστά ή πίσω. Μπροστά. Μπροστά. Μπροστά, ναι. Δεν είναι μπροστά αυτά τα βήματα, φίλε μου. Όχι. Μπροστά είναι ρε κόκκινε, γιατί όχι. Γιατί είσαι δίκιο κόκκινο. Γιατί ρε φίλε, βήμα μπροστά είναι να βγάλεις ταλέντα ή να αγοράσεις ένα ταλέντο. Όχι να πάρεις πίσω ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στη δύση της καριέρας του. Ναι, okay. Πολύ ωραία στο λέει. Και τον Τωροσίδη, αν πάρει, γύρισμα πίσω είναι. Ποιο το Αβραάμ Παπαδόπουλος, αν έρθει του χρόνου στον Άρη, πίσω γύρισμα είναι. Όποιος έρχεται πίσω γέρος και φεύγει νέος, είναι πίσω γύρισμα. Άμα έρθει ο Κάμπελ, τι θα πείτε. Βρε και ο Ιησούς Χριστός να έρθει ξανά. Ο Κάμπελ, πόσα χρόνια έχει πέπει ο Κάμπελ, 5. Α, τι 5 ρε, κάτσε ρε, 3 χρόνια έχει. 3 χρόνια. Ωραία, πριν από 3 χρόνια. Τότε ήταν καταπληκτικός, ξέρουμε ότι είναι στην ίδια φάση. Δανεικός είχε έρθει ο Κάμπελ. Το ξέρω από την Arsenal. Είναι στην ίδια κατάσταση ο Κάμπελ. Έχει το ίδιο ρόστερ που είχε τότε. Πιστεύω για το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι καλό, το ξαναλέω. Έχει παίχτες. Όσο κακά και να είναι, φίλε, θα είναι καλά. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται στόπερ και εσύ μου μιλάς για Μυραλάς. Δεν έχει άμυνα. Δεν χρειάζεται στόπερ. Πιστεύω σε στόπερ καλά είμαστε. Είσαι καλά. Κέντρο χάνουμε. Δεν μου λες κανένα παίκτη σαν το Μολέδο εκεί. Που να έχει την αξία του Μολέδο. Το Σισε. Ο Σισε, αυτός που έκανε Σισε, ναι. 4 λάθη σε 2 συνεχόμενα παιχνίδια. Τώρα καλά σε λέει ο κόκκινος, φίλε. Τι πάει να πει αυτό, τι πάει να πει επειδή έκανε 4 λάθη. Δηλαδή ο Μαλντίνι, ο Πουγιόλο πήγε λοιπόν, αυτή 10 λάθη. Λοιπόν, για τελειώνουμε, ποτέ. Και εγώ και ο κόκκινος, πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε επιστροφή πίσω παίχτη, ποιος φεύγει στα 25 και μου έρχεται στα 32, είναι ο πιστογύρισμα. Το να το κάνεις μια φορά τιμή σε ένα και για κάποιον, δεν είναι κακό. Το να το κάνουν όμως συχνά. Αυτά είναι βήματα προς τα πίσω και όχι μπροστά. Μ' αρέσει που διαφωνούμε γιατί ό,τι λέτε εσείς γίνεται το αντίστοιχο. Οπότε ό,τι πείτε. Πιστεύω θα πάει καλά ο Μυραλάς. Άντε, γεια σας. Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο, από μαζί μας είναι η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα μοντέλα Hyundai σχεδόν έτοιμο παράδοτο και λέω σχεδόν γιατί πάντα υπάρχουν και κάποια τα οποία θα αργήσουν. Τα περισσότερα εξ αυτών να τα οδηγήσετε και να τα δοκιμάσετε αν ταιριάζουν στα γούστα σας, να δείτε και τι αποδόσεις έχουν. Θα τη βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμβος, είναι 5 λεπτά από την καρδιά της πόλης. Και περισσότερα θα μάθετε στο 2310-596-690. Υπάρχουν και πάρα πολλά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για αυτούς οι οποίοι το βαλάντιό τους δεν είναι για καινούριο, είναι για μεταχειρισμένο με την εγγύηση της Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, FM, πάω εκεί. Έλα, ρε, Αντώνη, τι έγινε. Λοιπόν, άκουρεσαι. Άκουβε τα φημίτα καινούργια, τα πλαστάνα που... Άκου να δεις τώρα. Πρώτα θέλω να πω καλό παράδεισο στο φίλο μου τον Πίπη, γιατί έτσι το φωνάζαμε, και ο Πίπης ήταν από τα καλύτερα παιδιά που πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη. Τραχανά. Επειδή πέθανε τώρα ενώ τον κυνηγούσατε με τον Θεοδωρίδη. Ναι. Ήτανε φίλος μου. Ναι, επειδή ήταν φίλος σου, τι είπα, επειδή τον κυνηγάγατε. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί είσαι, δεν ξέρεις, μεσάνυχτα έχεις. Μεσάνυχτα, επειδή όμως τα παίρνεις από παντού. Λοιπόν, και επειδή είσαι σε υπηρεσία του Σαββίδη. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες. Ναι. Δεν ξέρεις τι έγινε μεταξύ του Θεοφανίδη και του φίλου σου του
Θοδωρίδη. Άστο να πάει στα κομμάτια. Και θα σε πέσουν και τα κομμάτια. Άστο να πάει στα κομμάτια, είναι πεθαμένοι και οι δύο. Άμα σα τάζει ο Θοδωρίδη, θα τον είχατε καλά. Σα είχε κάψει το, το μεροκάματο και τον βρίζατε, εντάξει, γνωστό. Ακού να δεις ποιο θα έπαιρνε μεροκάματο, ρε. Δεν σα έδινε μεροκάματο ο Θοδωρίδη. Αλλιώ καλώ δεν ήταν. Δεν πήγα τζάμπα, ρε. Ούτε γραφείο τύπου δεν είχε φύγει. Τσιγκουναρά ήταν. Λοιπόν, άκου να δει ποιο. Ο Θεοδωρίδης, αν σας τάιζε, θα ήταν καλός, αυτό λέω. Στα μούτρα σας το λέω. Και ο Θεοδωρίδης το ξέρω εγώ από 14 χρόνων. Ρε, εσύ δεν ξέρεις, ρε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρεις, καλά, ρε. Καλά, μιλάς, καλά. Ρε, επειδή σε τρώγες τα ψάρια. Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν, εγώ παραδέχομαι, ας που είσαι ψεύτης, ναι, για το αφημί του Ηρακλή. Γιατί? Εγώ θα σου πω ψεύτης είσαι, ναι, σε λέω ψεύτη. Άντε βρα τώρα για Αντώνη πήρατε αφημί. Είπες μια φορά, βρε αδελφή, ναι, πόσα αφημία έχει ο ΠΑΟΚ. Τα είπαμε. Πότε? Τα είπαμε και τα είπες. Για του Ηρακλή το βόλεϊ δεν λες. Όχι. Τη βάλατε τον άλλον χωρίς περιουσία να υπογράφει στον Εραστέχη, δεν λέτε. Για τον Μελισανίδη λέγαμε μόνο. Τι είπε ο κόκκινος, ρε. Ναι. Αλλά επειδή έχεις... Ο Θεός. Ποιος Θεός θα βάλει υπογραφή, ρε. Ο Θεός. Ο μίσος σου για τον Ηρακλή. Ποιος Θεός. Τρέχει και από πίσω. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό να πούμε δεν μπορείς. Δεν μπορεί, σε είπα! Ο Βαρκάρης έδωνε κουρούρι, σε έδωνε παστέλι, σε έδωνε τα πάντα, σε έλεγε όχι! Και σε έκανε να πούμε τον πάτο γραμμόφωνο, τώρα βγάζεις κακία! Τι να σε κάνω! Αλλά για τον Μπακ Μούγκα είστε κότες! Κότες! Ο Πατριάρχης τι έγινε του ΠΑΟΚ? Και είστε στην υπηρεσία του ΠΑΟΚ και του Σαββίδη! Όλοι εκεί! Όλοι! Ακούς! Γιατί είσαι γερμανοτσολιάδος της Βορείου Ελλάδος! Ρε, είπε τον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ Πατριάρχη, δεν είσαι να του πεις τίποτα. Ποιος Πατριάρχης, βρε! Ούτε κατηλαλάστης δεν είναι, βρε! Γεια! Το καρακιώσει. Ναι! Ναι! Ναι, φίλε! Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Καταρχήν, κακό σας κράσει ο Ηρακλήδας στο εξωτερικό, γιατί εκτός από εσάς τους δύο, κανένας άλλος δεν ασχολείται με το Ηρακλή, να μην τον έχουν ξεχάσει όλοι. Βέβαια. Τώρα, δεύτερον, θέλω να πω ότι χθες δυστυχώς Αλέξης απόλυτα δίκιο να πούμε για τον Γκέραντ. Κατάφερε να κάνει ένα χαμό. Είχε τύχει να πάω το 2000 σε ένα μάτσε όφι Άρης 2-3, Σεπτέμβριο του 2000, ο Γεντή Κουλέ. Ήταν η χρονιά που είχε φύγει, είχε πάει τεχνικό σύμβολο Σάκη. Είχα μάθει ότι πιο περήφανος άνθρωπος αυτόν δεν υπήρχε. Δηλαδή, όταν πήγαινε ρε παιδί μου κάποιος πλούσιος κριτικός να του πει πάρε λεφτά, ας πούμε, για να προωθεί το γιο μου στην πρώτη ομάδα, τον έδιωχνε με τη μία. Αυτό ακριβώς. Ναι. Τον έδειχνε με τη μία, δεν δεχόταν λεφτά από κανένα. Ο μόνος έξυπνος άνθρωπος, λέει, ήταν ο άνθρωπος, ο μπαμπάς του Μαχλά, ο οποίος ήταν, λέει, ο καλύτερος ψαράς της Κρήτης, και του είχε πάει μια φορά κάτι ψάρια και επειδή είχε συγκινηθεί γι' αυτό, επειδή, λέει, όλοι έρχονται με λεφτά, εσύ ήρθες με ψάρια, και μόνο για σένα θυμάμαι ότι είχε τον Νίκο του Μαχλά, λέει, σαν παιδί του, να πούμε, και επειδή ο πατέρας του πήγαινε με ψάρια, ρε παιδί. Αλλά λεφτά, λέει, δεν δεχόταν από κανέναν, τίποτα. Τώρα θέλω να πω κάτι λίγο για το ρόστερ του Άρη. Πιστεύω ότι 30 παίχτες είναι πάρα πολύ. Χρειάζεται μια αποσυμφόρηση, δηλαδή 20 με 22 παίχτες. Ναι, και... αλλά για να φύγουν οι παίχτες θέλουν λεφτά. Θέλουν λεφτά, ναι. Κοίτα να δεις, φίλε, επειδή στη Football League είναι, δεν υπάρχει μαντήλι να κλάψουν, δηλαδή δεν άκουσε το Δωμαίδη, και όχι μόνο στη Football League, και 12 από τις 16 ομάδες Super League δεν υπάρχουν μαντήλι να κλάψουν. Εγώ είμαι υπέρ των παιχτών οι οποίοι, αν έχουν μια πληροφορία, να παίξουν και ένα μάτς, ρε παιδί μου, ξέρεις, στο στοίχημα. Γιατί δεν είναι κακό αυτό. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να φύγουν κάποιοι παίκτες και πρέπει για μένα κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει ελεύθεροι λόγω οικονομικών προβλημάτων, όπως ο Μπαστακός, ο Κουσκουνάς, αν μπορούν να τους πάρουν. Τώρα για σένα πιστεύω ότι κακός θα πάει στη Λάρισα, γιατί αυτό το παιχνίδι πιστεύω ότι θα έρθει ο Καλατζίδης να τον κάνει ροντέο, ας πούμε. Έχει αποστημένα από τον Άρη, θα γίνει χαμός, ας πούμε, να ξέρεις. Και θυμίσω ότι πέρυσι 10η αγωνιστική είχε απολυθεί ο Σπανός από τον Απόλλων Σμύρνης. Και τώρα όλες οι περίπτωσες είναι 10η αγωνιστική. Μη σκάθηκε ένα περίεργο αποτέλεσμα, ας πούμε, και έχουμε εξελίξει. Γι' αυτό εγώ, αν είμαι στη θέση σου, έστω και μεταφιεσμένος να πούμε, θα μπορούσα να κάψω. Πήμε καμιά περού, κάνα γυαλί και θα πήγαινα στο μάτς. Δηλαδή είναι μάτς, δεν χάνεται αυτό το μάτς. Φίλε, θα έχεις κοινικό να πούμε, Κώστα. Ναι, πρέπει ναι, να πας να πούμε. Είναι παιχνίδι, επειδή δεν τις αποδόσεις. Αν μου επιτρέπεις, δεν χάνεται αυτό. Αν μου επιτρέπεις, επειδή δεν τις αποδόσεις. Τολμώ να πω ότι ο Άρης είναι πολύ καλύτερος αυτή τη στιγμή, αλλά οι αποδόσεις δεν λένε την αλήθεια. Είναι πολύ καλύτερος. Ναι, έτσι είναι. Γρηγόρη, να ξέρεις ότι είσαι πολύ τυχερός που είσαι δίπλα στον Κώστα, να πούμε. Δηλαδή, χθες κατάφερε σε μια υποτονική εκπομπή που δεν υπήρχαν τηλέφωνα, στο δεύτερο μέρος να μην μπορεί να πιάσει γραμμή, να πούμε. Να ξέρεις επαγγελματικά, είσαι πολύ τυχερός. Το λέω τώρα, να πούμε. Κώστας είναι σε αυτά ειδικός, να πούμε.
με το θέμα του κέραντα. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά. Διαφωνώ όμως. Διαφωνεί. Θα ήθελα να κάνει με τον Κανελάκη. Η διαφωνία μου έχει να κάνει με αυτό που είπες χθες. Τι διαφωνείς, αγόρι μου. Με αυτό που είπες χθες. Γιατί διαφωνείς, αγόρι μου. Τα είπα χθες. Κακώς διαφωνείς, παλικάρι μου. Καλημέρα, κύριε. Χαίρετε. Χαίρετε. Χρόνια πολλά. Οι υπόλοιπες γραμμές έπεσαν και είναι ελεύθερες, ναι. Έλα, παλικάρι μου. Χρόνια πολλά, παιδιά, από Μουντανιά, φόρης είμαι. Έλα, ρε φόρη. Τι κάνουμε. Καλά, εσύ. Λάγιο. Ξέρεις τι θέλω να πω κάτι γρήγορα για το βόλεγε χθες. Ναι. Κατάφερα τώρα, ένα πράγμα κατάφερα, κατάλαβα εγώ. Κατάφερα οι Ηρακλήδεις και οι Ολυμπιακοί να γίνουν ένα. Γιατί πέρσι που είχαμε χάσει, που μας έσπασε την έδρα ο Ολυμπιακός, λέγαμε όχι, μιλάτε στο τέλος, κύριε τον Γαμπρό. Γι' αυτό όλο θέλω στο πρωτάθλημα πάλι εμείς θα το πάρουμε. Μαγκιά σου και Καμάρους, αλλά φόρη, μιλάς μαζί μου. Πού είδες Ηρακλήδεις και Ολυμπιακούς μαζί. Όχι, μην καταλάβεις, βλέπεις στο Facebook πως Facebook, όχι εσύ. Εσύ φόρη, τι είναι αυτά που γιατί όχι φόρη, εσύ στα Facebook δεν τα βλέπεις. Ποτέ. Εσύ στα Facebook δεν τα βλέπεις. Ηρακλήδεις και Ολυμπιακοί μαζί, γιατί. Ποτέ. Α, ποτέ. Τώρα όταν είναι και το κακό του Πάου, έχει εγώ τώρα μην λέμε, τα λέμε αλήθεια τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή. Εγώ τουλάχιστον, και από αυτά που βλέπω στο Facebook, γι' αυτό το λέω αυτό. Ωραία, εφόσον. Αυτό που είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν το είδες από φίλους του Πάου να λένε πιο βόλεϊ, ναι ή όχι. Όχι. Εγώ προσωπικά δεν το είδα. Δεν τα είπαμε να σου πω ότι το είδα. Εγώ σε λέω, ειλικρινά δεν το είδα. Εγώ δεν το είδα. Okay. Και να σου πω ότι το είδα, δεν το έργο. 50 χρονών είμαι, δεν πήγα παιδάκι να κουρδεύω τον εαυτό μου. Ξέρω και ποιος είσαι και έχουμε βρεθεί, τέλος πάντων. Είσαι τίμιος! Φοράς παντελόνια. Δεν τον είπα κάτι. Αυτά συνήθως λες. Νιώθεις! Κάτι τέτοια δεν λες, άμα θες να κάνεις. Είπα, ξέρω ποιος είσαι και ξέρω τι λες. Θέλεις. Πάμε στις γράμμες. Πάμε πανσεραϊκάκια. Πάμε. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Έλα, παλικαρία μου, τι κάνετε. Κάναμε χρόνια πολλά. Γιατί μιλάμε τακτικά. Και άμα δεν κάναμε χρόνια πολλά θα ήταν μεγάλο πρόβλημα, ναι. Άρε, γάτα. Ναι. Λοιπόν, είμαι το χανούμε από την Πολύχνη. Κοίτα, επειδή έχουμε πολλά άτομα, δεν ξέρω, μπορεί να με μπερδεύεις με κανέναν άλλον. Τέλος πάντων, να μην Πόντιος είσαι, μια κοψιά όλη. Έλα. Ναι. Ναι. Θέλω να σου πω το εξής. Ναι. Λέγω, ξέρω πολλά πράγματα. Ναι. Είπα, άμα θέλεις μια μέρα, αν είσαι ωραίος τύπος, γιατί ξέρω ότι είσαι ωραίος τύπος. Ναι, ναι. Μπορείς να με καλέσεις μια μέρα στην εκπομπή, αλλά πρέπει να πούμε στην αλήθεια. Αρκεί να μας πεις ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, να μην τρώμε και το χρόνο το. Άκου δω, φατσικά πώς είσαι, φατσικά. 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 Θα ξεκινήσω πρώτα. Φατσικά πώς είσαι. Θα ξεκινήσω πρώτα από τον Ηρακλή. Δεν ακούει. Δεν ακούει. Δεν θα σε φωνάξω στην εκπομπή γιατί δεν ακούς. Ορίστε. Αυτό το άκουσε. Φατσικά πώς είσαι. Εγώ μια χαρά είμαι, τι να είμαι. Εσύ λες ότι είσαι μια χαρά. Απλώς με χτυπήσανε. Ναι. Με χτυπήσανε γιατί είπα την αλήθεια. Έχω έναν άνθρωπο. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω την άλλη φορά που είχε χτυπήσει. Ποιοι σε χτυπήσανε, ποιοι. Τον Αριανό τον Αθηναίο. Σε χτυπήσανε. Γιατί είπα την αλήθεια για το πρωτάθλημα. Ποιος είναι να το πάρει. Μετά το χτύπημα το έπαθες αυτό. Μόλις είπα την αλήθεια σε σένα. Ναι. Σε χτυπήσανε. Την άλλη μέρα. Ναι. Στείλανε δύο τραμπούκους. Και σε χτυπήσανε. Ναι, και με χτυπήσανε. Καλή δύναμη, φίλε, ναι, να μην ξανασυμβεί. Τα μάτια. Να μην ξανασυμβεί. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γιατί να μην ξανασυμβεί, ρε κόκκινε. Θες να το συνεχίσεις. Ναι, θέλω να το συνεχίσω. Δεν έχει χιούμορ αυτό. Δεν έχει χιούμορ. Αφού βλέπεις ότι. Γιατί ρε κόκκινε, ναι. Μου χαλάς ένα ακόμα αστέρι στην τηλεοπτική εκπομπή. Γιατί. Εγώ όταν βάλω να κάνω διάλογο με κάποιον, γιατί, δεν μου επιτρέπεις να μιλήσω μαζί. Κύριε παιδάκι, γιατί μου στερείς ένα ακόμα ταλέντο στην τηλεοπτική εκπομπή. Τον είχες προτείνει την τελευταία φορά να έρθει. Θα έρθει. Γι' αυτό το λέω φατσικός πως είναι. Πριν χτυπήσανε. Πριν τον είπες κόβεσαι. Έλα φίλε, ναι. Δεν τον πήρα χαμπάρι ότι είναι ταλέντο. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το να. Καλή χρονιά. Ναι. Και αυτό που είσαι τυχερός που έχεις την κόκκινη να. 100%. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Αυτός δεν συμφωνεί. Είσαι πολύ τυχερός και μην τον πειράζει που λέει. Όχι, δεν τον πειράζω. Γιατί άμα τρελαθεί θα σε εξαφανίσει. Άντε γεια. Γεια χαρά. Επόμενο. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Έλα. Έλα φίλε. Τι γίνεται. Καλά φίλε. Καλά. Εκεί πραγματικά ρε ραπ ακούς πέρα από την εκπομπή σου ακούς ποιες άλλες εκπομπές έτσι ακούς από το Μετρόπολης. Ακούω όταν είμαι το πρωί πάω γυμναστική τον Πάγκο.
όταν τελειώνω τη γυμναστική ακούω το Μπούζο. Τον Κουλιανό τον ακούω το πρώτο μισάωρο, τα πρώτα τρία τέταρτα. Όταν πάω να εισπράξω κανένα φράγκο από κανέναν πελάτη, ακούω το Ραγκάτσι. Κατάλαβες? Και τον Καμόρα τον ακούω και τον βλέπω όταν είμαι εδώ. Γενικά ακούω Μετρόπολης. Ακούω. Ναι. Τι γνώμη έχεις? Για ποιον? Αυτοκριτική για το Μετρόπολης. Τι γνώμη έχω? Ναι. Πάρα πολύ κακή. Δηλαδή για το ΠΑΟΚ FM που λέει ο άλλος. Ναι, ναι. Κατά πόσο ισχύει? Δεν με νοιάζει τι λέει και το ΠΑΟΚ. Εμένα με νοιάζει να περάσω το ζου, να βγω πρώτο. Βρε, άκου εμένα τι σου λέω. Εμένα αυτή τη στιγμή με νοιάζει να βγω πρώτο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί με πέρασε ο ζου. Του ανδρών είναι ο ζου. Είμαστε δεύτεροι. Αυτή είναι η κριτική που κάνω. Τώρα παρακάτω, τι θες να ρωτήσεις? Λοιπόν. Αυτό για το ΠΑΟΚ FM έχει δίκιο. Ποιο έχει δίκιο? Εκτός από αυτό. Γιατί έχει δίκιο δηλαδή? Ο ιδιοκτήτης του Μετρόπολης είναι ιδιοκτήτης και του Μακεδονικού. Ναι. Ο Μακεδονικός και ο Ηρακλής παίζουν στην ίδια κατηγορία. Γιατί να μην βάλει το Μακεδονικό πιο πολύ πρωτοσέλιδο και στις αυτές ο κύριος Ανδρώνης? Άμα ήταν έτσι, θα είχε πρωτοσέλιδο το Μακεδονικό. Έχεις να απαντήσεις κάτι άλλο? Όχι, αυτά. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Επόμενη γραμμή. Επόμενος κύριος. Ναι. Ναι. Στον Άρη που έχει 12.000 κόσμο, έχει μια άλλη συμπεριφορά. Αν έρθουν αύριο 150.000 Παναθηναϊκοί ή ΑΕΚΣΥΔΕΣ, θα αρχίζουν να παίζουν και ΑΕΚ. Εμείς τους παίζουμε όλους γιατί το ραδιόφωνο είναι παγκόσμιο. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Έλα. Έλα. Έλα, κέντρο. Έλα, φίλε. Κέντρο, ακούει. Έλα, φρε κρύε, λέγε, άντε, κέντρο. Άντε, βρε, ό,τι υποθεί ο καθένας, χρόνια πολλά σε όλους. Αυτά τα χρόνια πολλά μας τα λέτε κανένα μήνα, θα κόψετε Φεβρουάριο καμία βασιλόπιτα. Τώρα σε το πάτε μακριά δηλαδή. Να πούμε πώς θα γίνει η δουλειά. Σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί βγουν οι γύφτοι να πούν τα κάρτα, να οικονομήσουν τα τελευταία αυτά. Τα φώτα και εμείς τα έχουμε τώρα τα Χριστούγεννα. Τα φώτα ξέρεις, ο γύφτος μπορεί να σε κάνει μπουκα πιο εύκολα. Σήμερα τα φώτα, θα μπουκάρει μέσα, στα πάρει όλα. Λέγε. Παρακάτω. Αληθινή ιστορία. Λέγε. Βρέθηκε ο Λοβρέν μαζί με τον Αλεβέδο και τι παίζαμε? Κουτσό. Μήπως εννοείς το Λεβέκ? Το Λοβρέν. Λεβέκ. Πώς το λένε αυτό το Γάλλο, ρε. Λεβέκ. Ναι, και παίζανε κουτσό. Εσύ στο τάβλιο τα πας και παίζεις στο καφενείο με τους φίλους, τι παίζεις, τη βολωμένη αρτηρία? Εδώ πέρα δεν έχουμε ρε τάβλι. Πλακωτό παίζουν. Πλακωτό παίζετε? Πλακωτό. Ή παίζετε, ποιος θα πάει? Να πλακωτό, να πούμε. Τι να παίξετε ρε ψοφίμια. Μην κοροϊδεύετε ρε του αλουνού να πούμε το πρόβλημα. Α, τώρα έγινε το αλουνού το πρόβλημα. Όταν τον έκραζε να πούμε τώρα έχεις 10-15 μέρες να πούμε. Δεν έκραζα αυτόν. Δεν έκραζα αυτόν. Έκραζα αυτούς οι οποίοι φέρουν παίκτη δύο χρόνια που έχει να κουμπίσει την μπάλα. Δεν έκραζα αυτόν. Αυτός έρχεται να παίξει μπάλα. Τι φταίει αυτός? Η ένστασή του δεν είναι με το πρόσωπο. Τι φταίει το παιδί? Είναι με την εταιρεία και τα πρόσωπα της εταιρείας που κάνουν τέτοιες επιλογές. Με φταίει εμένα το παλικάρι? Να έχει ζωή να παίξει και την μπαλάρα του. Τι με πειράζει εμένα? Με φταίει εμένα ο Βιερίνια που τον φέραν γέρο? Ή Φαρδίμεσο το ΜΑΚ? Με νοιάζει εμένα? Εγώ απλά το λέω. Δεν πρέπει να το πω. Πώς? Το καινούργιο το γήπεδο, ξέρετε που θα γίνει? Πιανού. Από ό,τι είπε ο κύριος Κυριάκος, τον κύριο Ζαγόρα, δεν πρόκειται να γίνει, έτσι κατάλαβα εγώ. Από μια συνέντευξη που διάβασα στο διαδίκτυο που έδωσε ο κύριος Κυριάκος, δεν βλέπω να γίνεται γήπεδο. Πάμε παρακάτω. Αυτό κατάλαβα εγώ. Επόμενος. Αυτό κατάλαβα. Αργά το πας και εσύ. Με Τετάρτη πας. Άιντε, πάμε επόμενος, ναι. Μάλιστα. Άντε ρε, από το κρασί έχετε σαβουριάσει ρε. Άντε, καλησπέρα. Στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εσύ με τη φωνή την ώρα. Καλή χρονιά. Έλα. Και ψάλτης μπορεί να γίνει. Κλείσε το ραδιόφωνο. Κλείσε το ράδιο μου. Έλα. Άκουσα προχωρήσεις κάτι που έλεγες, μισό λεπτό χαμηλό στο ραδιόφωνο. Ναι. Για τον Ανδρώνη. Ναι. Παιδιά, τώρα α μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι ξέρουνε ότι ο Ανδρώνης δεν είναι κανένας ιδιοκτήτης σε Μακεδονικό, κανένας ιδιοκτήτης σε Μετρόπολη, κανένας ιδιοκτήτης σε ΖΟΥ. Ποιος είναι? Εντάξει, άλλος είναι από πίσω, ο Ανδρώνης είναι απλά να λέγαμε. Ναι. Εσύ τουλάχιστον από το που είσαι αγατόρι μου τα ψάχνεις όλα.
ξέρεις ποιος είναι από πίσω, να μην κάνει την κότα τώρα και δεν τα λέτε. Νομίζω ότι μπερδεύεστε. Να μην τα πούμε εμείς τώρα, έτσι, νομίζω. Σταθείτε προς βασιλικά λοιπόν. Μπορείτε να ακούσετε εκεί. Κάνει ο Ανδρώνης Μπάκα, σας γίνα τα διαφορετικά. Μπορεί να ακούσετε. Ο Ανδρώνης όμως σου δώσει ένα μπάτσο, θα σου φύγουν και τα λαρίκια, θα αρχίσουν να χύνονται οι μίξες σου. Ένα μπάτσο μας. Κάποιοι ζείτε σε άλλο κόσμο. Άμα σου δώσει ένα Ανδρώνης ένα μπάτσο, ένα πλακόνι, σε τέσσερις μέρες θα σηκωθείς από τα χέρια. Ζείτε σε άλλο κόσμο. Δηλαδή, ξέρετε και τη μετοχική σύνδεση τη εταιρεία, την ασύλληπτου. Α, σου δώσει ένα χαστούκι έτσι δυο μέτρα γορίλα που είναι ο Ανδρώνης. Η ελαφρά την καρδία βγαίνει. Σου φύγουν οι μίξες και τα σάλια και τα μάτια. Και δεν υφίσταται. Πάνε ρε κόκκινε, πάμε. Πάμε, πάμε πολύ. Αν μου ξανακάνει το χέρι έτσι θα σε ισοπεδώσω. Ναι. Έλα! Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, ρε. Έλα, και ανώλευκο, γιατί δεν τηλεφωνώ, ρε. Και ανώλευκο. Και ανώλευκο. Αγιατώνη, ρε, αγιατώνη, ρε. Άγιο Αντώνη, μάλιστα. Ο Αγιατώνης στο χωριό. Το χωριό. Ναι, ρε. Η ομάδα που έριξε ο Μύρης ως κατηγορία. Ναι. Έλα. Ναι, ο Μίτσος, τα βρήκες όλα. Έλα. Παρακολουθώ ένα τεχνικό έργο, έλα. Λέγε. Να θυμάσαι ρε Πατραχομούρη και στο γιώτη που με είδες. Είδα ένα κούκλο και θα μπόθηκα από την ομορφιά σου. Ναι, σε θυμάμαι. Αφού έχει μια φωτογραφία στο πορτοφόλι του. Όταν πάω τουαλέτα. Σε νοσταλγή. Όταν πάω τουαλέτα στο σπίτι και ζορίζομαι, βγάζω τη φωτογραφία σου για να μου έρθει έμπνευση. Ναι. Τέτοιο κούκλο από τον Άγιο Αντώνη. Τέτοιο παλικάρι όμορφο. Έχει να σε πάρε. Κούκλε, κούκλο είσαι, βρε, κούκλο είσαι. Λοιπόν, εγώ έτσι όπως σε είδα εκεί πέρα όμως, σκεφτόμουν μετά, μόλις σε είδα ένα πράγμα. Άμα σε βάψω πράσινο, σε βάλω και ένα καβούρι στην πλάτη, ίδιος με χιολονοτζέκι είσαι, ρε. Τραχανά. Ναι, γιατί δεν με το έβαλες όταν με είδες. Τι να σε βάλω, βρε, με το σκυλάκι εκείνο, 50 γραμμάρια σκύλους. Καλά, ρε, επιτρέπεται άντρας εσύ με εκείνο το γατίνα. Άλλοι έχουν σκύλο 50 γραμμάρια και το πάνε βόλτα, και άλλοι έχουν σκύλο 80 κιλά για να τους προστατεύει. Εμείς είμαστε από την πρώτη μεριά. Δεν χρειαζόμαστε το σκύλο να μας προστατεύσει. Τα βγάζουμε πέρα από όλα. Ρε φίλε, συγγνώμη. Ναι. Σ' ακούω τόση ώρα, πες για τον ίδιο ό,τι θέλεις. Ναι. Το σκυλάκι τώρα δεν το ανέφερες. Έλα, ρε και εσύ αμέσως. Αμέσως να πανεξηγήσεις. Μα δεν κατάλαβε. Σκίσε τον ίδιο. Το καημένο του σκυλάκι τι φταίει. Εμένα θα πεις ρε εγώ τσουμπάλος είμαι πόσα και πόσα σκυλιά έχω. Εμένα θα πεις άμα καμπάνε σκυλιά ή όχι. Βρε μ' αρέσεις, αλλά σκίσε τον ίδιο. Στον Άγιο Αντώνη. Στον Άγιο Αντώνη ρε τα έχεις τα πρόβατα. Στον Άγιο Αντώνη τα έχεις τα πρόβατα. Όχι, στο έφερες. Πού τα έχω ρε τραχανά. Στον Άγιο Αντώνη τα έχω. Εσύ παίρνεις και δύο λεπτά παράταση. Συνέχισε. Θες εκπομπή και εσύ τώρα. Το πας για μαρμίτα σε κόβω, ναι. Καλό είσαι. Άσε τις παροιμίες σου τώρα. Ναι. Λοιπόν, ο άλλος που λέει πάω καφέ, μεγάλη αλήθεια λέει, να ξέρεις. Τον κόκκινο πες, θα μπορεί να κλείσει. Εγώ πάω και είμαι. Βράσεις είσαι ό,τι θέλεις είσαι, αλλά αυτό φτάνει. Και να κάνεις να θάβεις τον Ηρακλή κάθε τρεις και λίγο, όταν ανέβει να δούμε εκεί τι θα λέτε. Όταν γιατί θα ανέβει ο Ηρακλής φίλε, εγώ θα κόκαλά μου θα είμαι στις Θέρμης, το κημητήριο. Όταν θα ανέβει ο Ηρακλής, εγώ θα είμαι στη Θέρμη στο κημητήριο. Έβγαλε σπηριά που κέρδισε ο Ηρακλής στο βόλεϊ τον ΠΑΟΚ του. Σπηριά έβγαλε. Δηλαδή έχει μπατζή Πατραχομούρη, άμα ανέβει σε 2-3 χρόνια, μετά που θα τα κοκάλα σε 2-3 χρόνια, θα ψάξει τα κόκκαλα. Επειδή δεν θα είσαι 3 χρόνια και θα είσαι 30, γι' αυτό στο λέω. Ποιο θα είναι 30, ρε. Κατάλαβε τη φαντασία. Όσο πάτε κόντρα στην εξουσία. Την πολιτική, όποια και αν είναι εκεί, είστε αντιφά, θα σας κυνηγάνε και δεν θα σας αφήνουνε. Μόλις προσκυνήσετε σαν τους παοξίδες το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα, τότε θα ανεβείτε. Διαλέξτε και πάρτε να πούμε. Ναι. Ο άλλος από τη Χαλκιδική είπε ότι με τον Ολυμπιακό πάμε μαφού, ρε. Έτσι δεν είπε. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε. Τι άλλο θα ακούσουμε για τον Ηρακλή, τι άλλο θα βγάλουνε, ρε. Γεια σου, Ηρακλάκι μου, γεια σου. Έτσι τα λέμε. Λοιπόν, πριν πάμε σε τώρα. Ένα λεπτό. Αυτός τώρα, άμα ήταν ο Καράβελης εδώ, θα έλεγε. Στον Άγιο Αντώνιο, το περίπτερο δεξιά κάτω στο δρόμο είναι η Ηρακλής. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα. Στην επανομή, μια ψισταριά είναι η Ηρακλής. Εξαιρετική οικονόμηση χρημάτων και απαράμιλη ποιότητα εκτύπωση από την HP που σας επιστρέφει έως και 100 ευρώ όταν αγοράζετε διπλές ή τριπλές συσκευασίες αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP. Συμμετέχετε στην προσφορά εύκολα και γρήγορα μέσω της σελίδας hp.gr/toner/cashback εντός 30 ημερών από την αγορά.
Το μόνο που χρειάζεται είναι να σαρώσετε και να ανεβάσετε τα απόδειξη αγορά και τι ετικέτε και να συμπληρώσετε τα στοιχεία στην online φόρμα. Η προσφορά ισχύει έω και 30 Ιανουαρίου. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ένα λιγνάρι. Στις υπηρεσίες σου, αφέντη, θα πραγματοποιήσω τρεις ευχές σου. Τρεις ευχές? Θέλω ένα αυτοκίνητο Toyota Aygo, ένα Toyota CHR Turbo και ένα Renault Captur. Α, ακριβά ακούστα έχεις, αφέντη. Δεν πας καλύτερα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη? Πάρε μέρος στις μεγάλες εορταστικές κληρώσεις και διεκδίκησε τρία κορυφαία αυτοκίνητα. Το Toyota Aygo την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου. Το Toyota CHR Turbo το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου. Και Renault Captur την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου. Συγκέντρωση ελεχνού συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια μαγική γιορτή. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Σπορ φυσικά. Βρες την μπάλα και κέρδισε πλούσια δώρα. Ο πιο διαδραστικός ποδοσφαιρικός διαγωνισμός που έγινε ποτέ σε εφημερίδα είναι στη Μέτρο Σπορ. Πάρε τη Μέτρο Σπορ. Βρες την μπάλα και βάλε γκολ στα σούπερ δώρα. Απάντησε σωστά για τη θέση της μπάλας στις φωτογραφίες που θα βρεις στη σελίδα του διαγωνισμού στην εφημερίδα Μέτρο Σπορ και στο metrosport.gr. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου, μάζεψε όλα τα δελτία συμμετοχής και κέρδισες. Κάθε εβδομάδα τρεις τυχεροί μεταξύ αυτών που θα απαντήσουν σωστά θα κερδίσουν smartphones και tablets και κάθε μήνα ένα σούπερ τυχερό. Μια τηλεόραση LG 49 ιντσών Ultra HD 4K Smart TV αξίας 800 ευρώ από τα καταστήματα e-pavlaexpert.gr. Στοίχημα ότι ξέρεις να διαβάζεις καλά το ποδόσφαιρο. Απόδειξε το. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι το 2310-93-90 και πάλι δικά σας, 9.55 και όλο το μήνυμά σας το 54-340. Να πω ότι η εκπομπή είναι προσφορά από τη Hyundai Εσκιάδη Παλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα μοντέλα της Hyundai στις καλύτερες τιμές τις οποίες υπάρχουν στην αγορά. Να τα δοκιμάσετε, να τα απολαύσετε και αν ταιριάζουν τα δικά σας γούστα, να τα κάνετε δικά σας με περισσότερα. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή στο 2310-596-690. Καλησπέρα, παιδιά. Οι Γαύροι αυτή τη στιγμή θέλουν στο τίποτα το φετινό πρωτάθλημα γιατί θα είναι το πιο γλυκό. Δεν θέλουν παίκτες για να επενδύσουν στο μέλλον, αλλά παίκτες για να το σηκώσουν φέτος. Μέχρι και το τέταρτο θα έρθαν για να το σηκώσουν. Το δέχεσαι εσύ αυτό? Εγώ νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το πρωτάθλημα, θα είναι η μόνη φορά που θα πέσουν κορνέδες στο. Στο Ρέντι. Είναι χορτασμένοι και τους παίρνει και ένα και δύο χρόνια να μην πάρουν πρωτάθλημα. Ας κάνουν μια απλή κριτικούλα. Δεν έχει καμία γραμμή να πω. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε να πείτε ό,τι θέλετε. Ούτε ανάθεμα θα πέσει, ούτε κριτική θα γίνει, ούτε τίποτα. Λογικό. Θα το ρίξουν σε καμιά διαιτησία, θα πάρουν μεθόδους δικές μας, θα αρχίσουν να κλαίνε. Το σύστημα τους φταίει. Αηδίες. Αηδίες. Πήραν ένα κάρο λεφτά και δεν επενδύσανε. Σε παιχταράδες αλλά σε παίκτες μέτριους σε υλικό. Τελείωσε. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Έναν έχει. Ας έχει έναν και μισό να έχει. Ναι. Πώς λέει και ο Πρέκας. Ένας Πρέκας! Ποτέ! Δεν είναι το Πρέκας. Ναι. Αυτό το έλεγε ποιο. Ο Τσάκουρας μιμόταν τον Πρέκα. Πάμε ακόμα. Πάμε. Έλα. Ναι. Ναι.
Γι' αυτό που είπε ο φίλος πριν, για το μήνυμα, ότι θα είναι το πιο γλυκό θα είναι το πιο γλυκό πρωτάθλημα για τους Ολυμπιακούς. Γιατί θα είναι? Γιατί είναι κοντά στη βαθμολογία, γι' αυτό. Όχι. Γιατί χάσαν τη διαιτησία. Με αυτή τη διαιτησία, ρε Ραπτόπουλο. Ποια διαιτησία χάσανε, πλάκα μας κάνει. Δεν την είχανε. Όχι, ποια διαιτησία. Ο Γαύρος δεν είχε τη διαιτησία. Δεν ήταν χεσμένοι οι διαιτητές όταν παίζαν τον Ολυμπιακό. Όλες οι μεγάλες ομάδες. Την έχασε ο Ολυμπιακός. Την έχασε. Την έχασε. Το είδαμε την Τρίπολη, το πέραν του Μισοφάρη, ο Ολυμπιακός την έχασε. Ναι, την έχασε. Το, είδα, το ότι βρίζανε το γιο του Θεοδωρίδη στο μάτς με τον Απόλλωνα. Το ότι τους παίζει το πειθαρχικό 50-50. Το ότι τους παίζει το πειθαρχικό 50-50. Χάσαν τα μπερικέτια. Πάμε παρακάτω. Χάσανε. Χάσαν τα μπερικέτια. Πάμε παρακάτω. Δεν θα το αναλύσουμε. Πάμε παρακάτω. Ό,τι να είναι λες. Ό,τι να είναι λες. Έτσι λες εσύ. Έτσι λένε όλοι όσοι ακούν. Ό,τι να είναι λες. Χάσαν τα μπερικέτια λέει. Ποια, τι χάσαμε. Μια χαρά πάμε. Είμαστε πρώτοι. Απλά δεν έχουμε αυτή τη διαφορά που είχαμε τις προηγούμενες φορές. Πόσες φορές την ημέρα, ρε φίλε, αυνανίζεσαι? Εγώ. Τρεις-τέσσερις. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ στα 50 τι να αυνανιστώ τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Του λες έχασες τα μπερικέτια, του λέει μια ανοησία ο άλλος. Δεν βλέπουν τη γενική εικόνα των διαιτητών. Ότι δεν φοβάται ο διαιτητής να παίξει τον Ολυμπιακό 50-50. Ότι δεν φοβάται ο αντίπαλος και βάζει παίκτες βασικούς να παίξουν εναντίον του. Και δεν κρατάει παίκτες να κάνει δημόσιες σχέσεις. Δεν τα βλέπετε αυτά. Φοβάστε. Το πιο καλό πρωτάθλημα θα είναι. Ο Πισινός σφίχτηκε τώρα. Καλημέρα. Άιντε. Όσα καλημέρα. Ναι. Καλή χρονιά σε εσένα και στον Γρηγόρη. Μάλιστα. Επίσης. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, να μου πεις λίγο τη γνώμη σου. Έχω ένα φλαράκι, ο οποίος είναι και γνωστός σας από Άγιο Θεράποντα. Το παλικάρι έχει δύο πιτσιρίκια. Ο ένας είναι ποδοσφαιριστής, έχει γίνει. Έγινε τι, είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ καλός. Από ό,τι έχω ακούσει, δεν τον έχω δει από το παιδί. Ο μπαμπάς του είπε ότι είναι καλός. Όχι, ο μπαμπάς του, τέλος πάντων. Όχι, τέλος πάντων. Και εγώ μπορεί να πω ότι το δικό μου το παιδί είναι για το Χάρβαρντ. Άκου λίγο να μου πει τη γνώμη σου. Έχει βγει δεύτερος επιτηρήκα. Τώρα νομίζω ότι η ηλικία του είναι γύρω στα 12 χρονών αυτή. Α, τέτοιο ποδοσφαιριστή, 12 χρονών. Ναι. Κατάλαβα, ναι. Τον έχει δει κάποιο μάνατζερ. Τον έχει πει το φίλο μα. Γιατί είναι και φίλο σου, τέλος πάντων. Παρακαλώ. Τον έχει πει ρε παιδί μου ότι το ζήτησε η Βασιλεία από Ελβετία. Ναι. Με την προϋπόθεση ότι αν υπογράψουν το συμβόλαιο θα τον δώσουν 90.000 ευρώ. Ναι. Και 2.500 το μήνα θα δίνουν το παιδί άμα πάει εκεί πέρα ρε παιδί μου. Πολύ ωραία. Συμβόλαιο. Θα βρει ένα καλό δικηγόρο, θα πάει ο μπαμπάς με το δικηγόρο εκεί πέρα και θα αφήσει το δικηγόρο να μιλήσει με το μάνατζερ. Και ο δικηγόρος θα ενημερώνει. Ναι, με την προϋπόθεση ότι αν δεν γίνει τίποτα, δηλαδή μπορεί να πάει να υπογράψει συμβόλαιο, αν δεν το παιδί δεν πάει καλά, ας πούμε, ότι θα γυρίσει πίσω να πούμε και θα τον βρουν και δουλειά εδώ πέρα στην Ελλάδα κιόλας. Γραπτός αυτά όλα. Ναι, γραπτός. Ναι. Εσύ τι συμβουλεύεις να κάνει? Να το κάνει. Να το κάνει, έτσι. Τι θα το κάνει, μαθηματικά ιδιαίτερα? Φυσικά να το κάνει. Τι θα το κάνει, γαλλικά ιδιαίτερα? Φυσικά και όχι, το κάνω. Απλά δεν θα πάει ο μπαμπάς μόνος. Θα συμβουλευτεί. Εγώ φίλε στη ζωή μου συμβουλεύομαι. Δηλαδή, έχω τη λογίστρια μου, λέω Αλέκα, τι να κάνουμε. Εκείνο, πες μου, συμβούλεψέ με. Τι να γλιτώσουμε από εδώ. Πώς μπορούμε να φάμε από εκεί. Κατάλαβες, με συμβουλεύει. Ναι. Έχω ναι, νομικό ναι. Το γρόλιο. Έχω φιλίες με τον Κούγια. Ρε παιδιά, πώς γίνεται εδώ. Άμα φάμε αυτό, πώς θα γίνει. Ρωτάς. Δεν θα πας δηλαδή. Απλά μία μικρή παρένθεση. Παρακαλώ. Όταν ο πρώτος μισθός στην Ελβετία είναι 3.200 ναι. Και επειδή ο μικρός 12 χρόνων δεν μπορεί να πάει μόνος του, ας το ψάξουν λίγο. Ναι, εννοείται ότι πρέπει και αυτός εδώ πέρα να αφήσει τη δουλειά του και να πάει μαζί με το παιδί. Δεν, όχι, δεν μπορεί να πάει. Δεν λέω για να αφήσει τη δουλειά του. Το θέμα δεν είναι αν θα αφήσει τη δουλειά. Το θέμα είναι τα λεφτά τα οποία θα παίρνει να ανταποκρίνονται στο κόστος ζωής και να μπορεί να επιβιώσει. Πρώτα από εκεί ξεκινάμε. Γιατί μπορεί να ακούγεται δηλαστικό τα 90 χιλιάρικα. Ή τα 2.500, σου λέω ότι στην Ελβετία πρώτος μισθός είναι 3.200. Ναι. Καλό αυτό που σου λέει, ψάξτε το, δείτε εκεί. Απλώς τον είπε ο μάνατζερ ότι σε περίπτωση μεταγραφής μετά από Βασιλεία σε κάποια άλλη ομάδα θα πάρω το 20%. Δεν μου λες, ναι εντάξει, ο μάνατζερ από τη Τούμπα είναι. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Κλείσει. Να σε καλά. Να σε καλά. Έγινε, να το προχωρήσει, φυσικά το προχωρήσει. Αν κάποιο παιδί έχει ταλέντο στο θέατρο, στη μουσική, στα γράμματα, όπου έχει ταλέντο. Θα του κατευθύνεται εκεί. Οι σακούλες έπρεπε προπολού να πληρώνονται γιατί εκτός από το γεγονός ότι ισχύει σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα με 16.500 χιλιόμετρα ακτογραμμής, ναι.
Έχει γεμίσει σακούλες θάλασσα και αυτό είναι φωνικό για τη θαλάσσια πανίδα. Ναι, σωστό. Τα ψάρια μπερδεύονται με τις σακούλες, ομάδα να τις φάνει και πεθαίνουν. Ναι. Καιρό είναι δηλαδή να μάθουμε να παίρνουμε τσαντάκι. Χελώνες πολλές. Ή ναι. Χάρτινα ναι. Αυγή. Μα το Lidl που είναι γερμανικό, μπαμ μπαμ τα προϊόντα κανονικά. Βεβαίως. Με ενημερώνει φίλος και βέβαια. Το μεταφέρω. Μα στο Lidl που πάω εγώ, κανονικά με χρεώνει τη σακούλα και πολύ καλά κάνει. Χρόνια τώρα. Παίρνουν τα προϊόντα από εκεί πολλές φορές. Παρακαλώ. Βεβαίως, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Πολύ καλά εσείς. Καλά και εμείς. Να σε ρωτήσω λίγο. Αυτός ο Μαυροπάνος που πήγε στη... έκλεισε την Arsenal, πήγε. Έκλεισε. Ναι, έκλεισε, ναι. Αυτό τώρα είναι μεταγραφή έτσι, κανονική ή είναι μεταγραφή όπως πούλησε ο Χρυστοβασίλης τον Πασχαλάκη στον ΠΑΟΚ. Είναι όχι, είναι κανονική δηλαδή, μεταγραφή. Θα πάνε για την Arsenal, άκουμε λίγο. Για την Arsenal είναι μεταγραφή. Ένας καφές είναι. Επένδυσης. Ναι, σίγουρα το παλικάρι είναι πολύ εξελίξιμο. Άμα πάει εκεί και δουλέψει, θα κάνει η επόμενη. Μα ευτυχώς το παλικαράκι εκεί που θα πάει θα δουλέψει. Και όποιες ατέλειες έχει, θα τις βελτιώσει. Ό,τι ατέλειες έχει. Και τα πρώτα μέτρα είναι. Η έκρηξη είναι, η τεχνική είναι. Τι του λείπει. Με άριστα το 10 είναι στο 5, στο 6 θα το φτιάξει. Θα του το φτιάξουν εκεί, κατάλαβες. Είναι τυχερός. Ναι, ναι. Είναι τυχερός που πάει, ας πούμε, πάει εκεί και δεν πάει στον ΠΑΟΚ ή στην ΑΕΚ, ας πούμε, ή στον Ολυμπιακό. Είναι τυχερός. Και άμα το στείλει και δανεικό στη Βέρντερ, και η Βέρντερ και η Γερμανία είναι καλό σχολείο για αμυντικούς. Βέβαια, ναι. Μάθει, αλλά... Εκεί τώρα θα πάθει ένα κοινωνιολογικό σοκ ο Μαυροπάνος. Γιατί εκεί που έπεσε με τον Πετράκη 5-3-2, 5-4-1 στα 20 μέτρα η άμυνα και βρεθεί σε καμιά Βέρντερ και παίζει ο ένας μπακ με τον άλλον τετράδα, δύο στο περαντί για τρεις, στα 10 μέτρα ένας με τον άλλον, εκεί θα φανούν περισσότερο όποιες πιθανόν αδυναμίες υπάρχουν. Εγώ ας πούμε, εάν μου έλεγες πού θες να πας, σε μια ομάδα που παίζει σαν τον Κόντε ή μια ομάδα που παίζει ας πούμε σαν την, πώς τη λένε, την Dortmund. Και ήμουνα στόπερ, ξέρω εγώ, και ήμουνα και ψιλοαργός, αλλά πολύ καλό στα άλλα. Θα έλεγα, θα πάω στον Κόντε, θα προστατευτώ, θα παίξει με τρία στόπερ. Χθες έπαιξε ο Κόντε, στο 75ο λεπτό είναι το μάτς, 1-1. Και πετάει τρίτο, το Τζόνι Γουότερ, πώς το λέγανε, τρίτο χαφ εξάρι. Καντέμπα, Καγιόκο, το Τζόνι Γουότερ, πώς το λέγανε, τρία εξάρια. Και αντί να. Και με τρία εξάρια και τρία στόπερ, ο οποιοδήποτε Μαυροπάνος. Ο Χατζησαΐας γιατί παίζει καλά στον Ατρόμητο. Τραβήχθηκε ποτέ στη σέντρα ο Χατζησαΐας με τον Ρισβάνη να κυνηγάνει 25 μέτρα την πίσω παλιά στην πλάτη. Δύο-τρεις φορές έγινε με τον Παναθηναϊκό. Άργησε να ξεκινήσει ο Χατζησαΐας. Πάρ' το τον πέναλτι. Λεπτομέρειες. Εγώ τις βλέπω. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, έτσι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι, φίλε. Αν μιλήσεις πιο δυνατά. Έλα. Καλησπέρα φίλε, μίλα. Δεν σε ακούμε φίλε, πάμε στον επόμενο. Περίμενε, μιλάμε με hands free. Πάμε επόμενη γραμμή ρε, τι θα κάνουμε τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε. Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε. Καλά. Γρηγόρη, καλησπέρα. Εδώ είναι ο Γρηγόρης. Φιλαράκι σου είμαι. Φιλαράκι του είσαι, δηλαδή όταν χτύπησε την κεφάλα του με τα μάξι πήγε στο νοσοκομείο να τον δει. Όχι, όχι. Και άρα δεν είσαι φιλαράκι του. Αυτό αλήθεια είναι. Και δεν είσαι φιλαράκι. Φιλαράκι είσαι στη δύσκολη στιγμή. Στα τσίπουρα και στι βλακίε και στα κουσκούσια και στα κομμενιλίκια δεν μετράει η φιλία. Ραπτοβουλέ. Λέγε, ναι. Είμαι Άρης. Καλά να πάθει. Εγώ τι να σε κάνω. Μπράβο. Εμβόλιο να σε κάνω. Αυτά όλα που γίνονται στον Άρη και γίνονται εδώ και τελευταία χρόνια με αυτόν τον πρόεδρο που έχουμε. Γιατί δεν τα σχολιάζει. Αυτό ο πρόεδρο που έχετε. Είναι ό,τι σας αξίζει και είναι και πολύ καλός. Πολύ καλός, δεν σας αξίζει κάτι καλύτερο. Να κάνετε το σταυρό σας που τον έχετε. Το ποιο, αυτό το λαμόγιο. Λαμόγιο σε και φαίνεσαι. Φίλε, δεν μπορεί να τον αποκαλείς λαμόγιο. Λαμόγιο σε και φαίνεσαι. Σε πήγε από τη γάμα στη βήτα και από τη βήτα σε πάει στην αλφα. Υπάρχει κανένας κοπρίτης από την οικογένεια του Άρη. Παράγοντας ή οπαδός που να σε πάει από τη γάμα στη βήτα και από τη βήτα στην αλφα. Κοπρίτη αριανέ. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν πρόσεχε τα λόγια σου. Δεν ξέρω αν είναι λαμόγιο ότι δεν είναι. Εγώ ξέρω από τη γάμα σε πάει στην αλφα, κοπρίτη. Επόμενη γραμμή. Και πηδάς και τα κάγκελα αντί να πληρώσεις κανένα εισιτήριο. Άντε μπράβο. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Έλα μορφές. Καλώς τα. Βρίζεις αμέσως. Ενώ εσείς που διοικήσατε 5 χρόνια είστε καλοί. Ενώ οι άλλοι είναι λαμόγια. Λέγε φίλε, καλή εβδομάδα. Όχι, δεν μου λες Κώστα. Ναι. Παίρνεις εσύ τη σακούλα, την πετάς μες στη θάλασσα μέχρι χθες που δεν την πληρώναμε.
μολύνεις το περιβάλλον. Ενώ τώρα που την πληρώνεις, γιατί την πετάς στη θάλασσα. Ναι. Πληρώνω τη σακούλα, την παίρνω, την πετώ με στη θάλασσα, δεν μολύνεται το περιβάλλον. Καλά λέει, ρε. Απάντησε τώρα. Για εισπρακτικούς λόγους έγινε, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Μπράβο. Έτσι, πολύ μπράβο. Σωστά τα λες. Μόνο για εισπρακτικούς λόγους. Δεν μου λες, Λευτέρη. Ναι, για πες. Όσο λιγότερες σακούλες κυκλοφορούν, δεν είναι τόσο μικρότερες οι πιθανότητες να βρεις σακούλα να τις πετάξεις στη θάλασσα. Ναι, καλή, καλή ερώτηση. Αυτό συμφωνώ. Αλλά σε αυτό το άλλο το μέτρο που λένε ότι άμα θα πληρώσουμε τη σακούλα θα προστατέψουμε το περιβάλλον, είναι παπαριές. Ψεύτικα. Ψεύτικα. Τίποτα. Ρε εσύ, πρέπει κάποια μέτρο. Στιγμή να αποκτήσουμε οικολογική νοοτροπία. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για το περιβάλλον, σου το είπα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μου λες, ο καθένας πάει και κάνει την ανάγκη του όπου να είναι. Όχι βέβαια. Ακριβώς. Σιγά σιγά εξελίσσεται η κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να συμμορφωθούμε σε πολλά κάτι πράγματα. Άλλο θα ήθελα να πει. Κάτι άλλο θα ήθελα πρέπει να πω. Συμμορφωθούμε σε πολλά πράγματα τα οποία είναι για καλό μας. Μετά από 100 χρόνια, καλά λέει και ο Κώστας, μετά από κατά αν ζούμε και δεν έχουμε ψοφήσει. Θα έχουμε ψοφήσει, ρε. Μετά από 100 χρόνια θα γίνει. Θα έχουμε ψοφήσει όλοι να πούμε. Τι θα γίνει μετά από 100 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο. Μετά από 100 χρόνια θα γίνει, δεν μας είπες. Ναι, αυτό που λες εσύ θα γίνει. Θα πάμε μπροστά, αλλά μετά από 100 χρόνια λέω. Δεν πρέπει να το αλλάξουμε τώρα, αυτό. Δεν πρέπει να το αλλάξουμε. Τώρα δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Αυτό το παιδάκι που το βρήκαν αυτοί απ' έξω από τη Βασιλεία και το είδαν και θέλουν να το πάρουν εκεί στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, ξέρω εγώ σε άλλη ομάδα, δεν μπορούν να το δουν. Απορώ δηλαδή. Πού είναι οι μάνατζερ, πού είναι οι σκάουτερ, τι κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλω να οικονομήσουν οι μάνατζερ, ρε. Γεια σου, Λευτέρη. Yeah. Πρέπει να γίνουν μεταγραφές, να κινηθεί το χρήμα, να χρεωθούν οι ομάδες, ρε κορόιδο. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τι είπα, άλλος, και ο άλλος, άμα ήταν ο προηγούμενος, και ο προηγούμενος, άμα ήταν ο Γιαννός, εγώ είμαι αστροναύτης. Μια χαρά είναι ο Καρυπίδης, εσύ, άντε να μην σε αποκαλέσω τώρα να πούμε, απλώς θέλω να μου τον Καρυπίδη, ο Αμόγιος εσύ. Ο πρόεδρος είναι μια χαρά. Είναι παλικάρος. Τώρα ο άλλος έκανε μια γκέλα. Εσύ γιατί το συνεχίζεις. Είναι παλί. Γιατί είναι βλάκα συνέβη, Γρηγόρη. Έτσι είναι αργιανή να πούμε. Είναι δυνατόν ακόμα ομάδα, και Λαμόγιο να είναι. Να βγαίνει, άκου. Να βγαίνει και να λέει τέτοια πράγματα. Ναι. Ακόμα και Λαμόγιο να είναι. Έδειξε ο άνθρωπος ότι είναι Λαμόγιο, έσωσε την ομάδα. Την έβαλε εδώ που την έβαλε μεταγραφή στον Αντάλλο. Ναι. Τι να πούνε, ρε. Τι και εγώ τον βγάζω το καπέλο. Του βγάζω το καπέλο πραγματικά γιατί το παιδί δεν είναι και υποτίθεται που είχαμε και τους Αργιανάρχες να πούμε στον Άρη. Ολυμπιακός ότι... είναι ο Καρυπίδης, Ολυμπιακός. Ωραία και μπράβο του και το παιδί μας προσπαθεί, εντάξει. Προσπαθεί και μπράβο του και θα προσπαθεί και θα κάνει και μεταγραφές. Και μια χαρά θα είναι βγάρης. Πρώτος θα είναι και με διαφορά κιόλας. Έτσι πιστεύω. Αφού τον πάει από τη γάμα στην Α. Τώρα τι χρέος έχει. Ένα πρόβλημα έχει ο Άρης. Ένα πρόβλημα έχει ο Άρης χοντρό. Ωστή, ο κόσμος σιγά σιγά συσπυρώνεται. Άκου λίγο, άκου λίγο. Ο κόσμος συσπυρώνεται, αλλά πηδά και τα κάγκελα. Έχει ένα χοντρό πρόβλημα ο Άρης. Εδώ πηδάνε τα κάγκελα και το οποίο λέγεται αδειοδότηση. Και εδώ έγινε ένα ερώτημα στον Καρυπίδη. Το άνοιγμα είναι 1 εκατομμύριο και είπε όχι, είναι 400.000. Εδώ τώρα είναι το θέμα να πάρει τον άλλο μήνα την αδειοδότηση. Εκεί έχει φρικτοκολλίες. Ναι. Πρώτα κοιτάει ο άνθρωπος να πάρει την αδειοδότηση και μετά κοιτάει τις μεταγραφές. Έχει θέμα. Ο στόχος είναι αυτός. Έτσι. Είναι τα νοικοκυρεύει πολύ καλά. Και καλά που είναι και εντάξει. Βοηθάει και λίγο τις γνώσεις του κ. Μυροφορίδης. Όλα θα πάνε κατευχήν. Αν τα είχα και καλά, ιδιώτες θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ναι. Όλα θα πάνε κατευχήν. Μια χαρά ο Άρης ανέβει τρένο. Bye bye. Αυτά εδώ είχα να πω. Για να την βγάλει πάλι. Αν τα είχα καλά, ιδιώτες. Εγώ κόκκινε ρεπορτάζ τα οποία. Ας πούμε, είναι όμορφα να ακούγονται, δεν μπορώ να λέω. Δεν τα έχουν καλά οι δυο τους. Τώρα αν αύριο τα φτιάξουν, καλό. Διχολήσου θα τη βγάλεις. Ναι. Έλα φίλε, πάμε να δούμε Λαζόπουλο. Ρε. Έλα, εγώ είμαι. Μπορεί να τελειώσουμε τον κόσμο και να μου πεις ό,τι θέλεις. Ε? Να τελειώσουμε τον κόσμο. Έλα, ναι. Τελειώσουμε. Έλα φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Καλή χρονιά. Μακάρι, υγεία, επίσης. Υγεία και τύχη στις οικογένειές σας. Μπράβο, σωστό. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον φίλο μου, σας ακούω κάθε μεσημέρι, ήθελα να ρωτήσω τον φίλο μου, τον κύριο Κόκκινο. Ναι. Μια ερώτηση, μπορεί να είμαι και εκτός θέματος. Εντάξει. Ήθελα να μου πει τον Πάτερ Παΐσιο, τον γνωρίζετε, τον Άγιο Παΐσιο. Βεβαίως. Τον είχατε γνωρίσει προσωπικά. Ναι. Διαβάζα τη Ραμόλα μαζί, ναι. Ναι. Αυτός απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Στο, ναι. Αν έχετε... Στο μοναστήρι της Ορωτής. Ναι. Ήθελα να μου απαντήσετε αν ξέρετε. Θα ήθελε ο ίδιος αυτή τη στιγμή, γιατί ορμόμουν από το χθεσινό το θέμα σας,
θα ήθελε ο ίδιος αυτή τη στιγμή να κοιμηθεί, όταν κοιμήθηκε να τον κάνουν να μείνει εκεί έξω στη, και να μείνει στο Άγιο Όρος, να μην επιστρέψει στον τόπο του. Θα ήθελε αυτή τη στιγμή να είναι εκεί που είναι τώρα. Εκεί ήθελε να θαυτεί. Εκεί ήθελε. Ναι. Το είπε στον κόκκινο. Εσείς πώς το γνωρίζετε αυτό, είναι σίγουρα βέβαια. Αυτή είναι βέβαια. Σας ρωτήσατε και σας απάντησα. Α, εκεί ήθελε να θαυτεί. Εντάξει, εγώ έχω αντίθετη άποψη. Δεν νομίζω. Και καλά τώρα, και που εθάφθηκε, τι σημασία έχει. Είναι, εκμεταλλεύονται, φίλε μου Κώστα, εκμεταλλεύονται αυτή τη φάση. Εγώ δεν νομίζω ο ίδιος να εκμεταλλεύονται. Τον Παΐσιο τον εκμεταλλεύονται ούτως ή άλλως. Καταρχήν τον κάναν Άγιο παρανόμος, γιατί δεν έχει πεθάνει εδώ και 100 χρόνια. Αλλά κονομάνε στην πλάτη του. Αυτό είναι θέμα καπιταλιστικό. Κάποιοι έπρεπε να βγάλουν λεφτά. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να προσκυνήσει. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι εμπορικό το κομμάτι. Αυτό ο κύριος Κόκκινος δεν ξέρω αν θέλει να το απαντήσει. Εμένα δεν μου πέφτει καιρό, γιατί πελάτης δεν είμαι, δεν ξέρω. Ναι. Αυτά ήθελα να σας πω. Τον εκμεταλλεύτηκαν τον Παΐσιο. Έτσι νομίζω κι εγώ. Ναι. Έτσι νομίζω και με τα κάστανα και με τα αυτά και με τα προσκέτα. Πουλάνε και εικόνες και κονομάνια και τα λοιπά. Ότι υπάρχει και αυτό, ότι υπάρχει και εκμετάλλευση. Αυτό είναι, εκμετάλλευση. Εσύ φίλε, κράτα αυτό το οποίο σε ευχαριστεί, σε ευχαριστεί την ψυχή σου. Το κρατάει αυτός αυτό. Okay, εντάξει. Ταπεινός άνθρωπος φαίνεται, χριστιανός φαίνεται. Δεν είπα εγώ. Είμαι από το χωριό, από την Ορνόπουλη. Από το χωριό είναι και λέει γιατί. Ναι. Κατάλαβα, από την Ορνόπουλη είμαι από το δίπλα στο μοναστήρια. Ναι, ρε φίλε. Γιατί βλέπω εδώ τι γίνεται και ανησυχώ. Για ποιο λόγο, ρε φίλε, τώρα εγώ να σταθούμε αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Εγώ, ας πούμε, θα μπορούσα και εγώ να πάρω 500 εικόνες του Παΐσιου και να τις πουλήσω κάπου. Να βάλω μια περούκα, μην μου ξέρετε ότι είμαι άπιστος, και να τον πουλήσω κι εγώ. Εντάξει. Όχι, εγώ για χθες συμφωνούσα με τον κύριο Κώστα. Με τον κύριο Κώστα συμφωνούσα με τον μεγάλο Γκέραντ. Εγώ τον είδα, απογοητεύτηκα. Λέω, ρε παιδιά, τι το βγάλατε αυτόν τον άνθρωπο. Παράδεκτη για μένα η κίνηση τη συζύγου να τον εκθέσει. Έχει δικαίωμα ο καθένας να κάνει αυτό που πρέπει ή αυτό που νομίζει. Και έχουμε δικαίωμα να το κρίνουμε, φίλε. Δεν σου είπα εγώ δεν έχεις δικαίωμα. Και όσοι το κρίνετε, ελάτε στη θέση του Γκέραντ και δείτε να σας γυρνάνε οι γυναίκες σας γύρω-γύρω στα 77-30 κιλά και σε δημόσιο θέαμα. Με θύμισε κάτι από αυτούς εδώ που γυρίζουν και μαζεύουν χρήματα εδώ στο χωριό, έρχονται κάτι που κάνουν τους... Άστο να μιλήσει. Καμία σχέση. Που κάνουν τους άρρωστους, κάνουν τους ανάπηρους και προσπαθούν να πάρουν λεφτά. Αυτό με θύμισε εμένα, έτσι. Έχω δει εγώ ανάπηρο, τα 100 μέτρα τα κάνει σε 10,9 δευτερόλεπτα. Ναι. Τι ήτανε, μέλος των ΗΠΑ της Αμερικής. Εδώ ένας με λέει πριν 4-5 χρόνια, έχω πρόβλημα διαβίωσης. Πεινάω, κάνω ράνο, το μάζεψα κάτι λεφτά, έδωσα ραντεβού εκεί στην Ιασονίδου να πούμε. Πάω με το Κόρντομπα, έρχεται ένας, με μια BMW 320, κατεβαίνει ένας, κούτσενε λίγο. Λέω, τι είναι, φίλε, ναι, είμαι ο αναξιοπαθούντας. Κανονικά λέω, εγώ είμαι ο αναξιοπαθούντας που ήρθες με την 320, ρε καθήκη, του λέω. Πώς δεν τον πλάκωσες στο ξύλο. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Εγώ ξανά αγαθοεργία δεν κάνω. Επόμενη γραμμή. Φιλανθρωπία τέλος. Καλημέρα, ναι. Είσαι τόσο γκαντέμις που μια φορά πήγες να κάνεις και έπαιζες από τη ώρα. Ναι. Εννοείς, έλα, καλησπέρα. Ναι. Κάθε φορά που κάνεις. Δεν είπα ότι κάνω. Μπράβο. Λέω, είσαι τόσο γκαντέμις. Στον Ηρακλή το σάλιο σου. Το σάλιο σου, βρε, στον Ηρακλή δεν έδωσες, βρε, τώρα, αφού βρε. Ήταν καλό, γιατί το χαλάς. Ούστ. Μια φορά πήγες να κάνεις και σου... Καλά που δεν ήρθε Μαζεράτη. Ναι. Άντε να μιλήσω, θα με κλείσετε. Μίλα, ρε. Αφού μιλάτε μεταξύ σας, με αφήνετε. Καλά, το έχουμε αυτό το κουσούρι να λυθεί. Μόνο αυτό το κουσούρι να είχατε. Τέλος πάντων. Α, τώρα αυτό είναι λόγος να σε κλείσουμε όμως. Όχι, ρε, περίμενα να σου πω. Λοιπόν, εγώ ταυτίζομαι με τον Κώστα σε κατά 99,9% σε όλα αυτά που λέει. Εγώ τι φταίω. Όχι, εσύ δεν φταίς τίποτα. Εσύ τι να φταίς. Τέλος πάντων. Και ήθελα να πω κάτι και για τις σακούλες. Είναι ένα μέτρο. Καθαρά για οικονομικούς λόγους. Έτσι το ερμηνεύω και εγώ. Έτσι το ερμηνεύω και εγώ. Καθαρά και να σου πω γιατί. Όπως και με το κάπνισμα, το ίδιο πράγμα. Καταρχήν αυτοί στα σούπερ μάρκετ ή ξέρω εγώ τέλος πάντων όπου έχουν σακούλες και τις χρεώνουν, τις αγοράζουν με το κιλό. Στην αρχή θα αρχίσουν να βαράνε λίγες σακούλες, ξέρω εγώ, θα τις χτυπάνε στην ταμιακή. Μετά δεν βαριέσαι και τι έγινε, μωρέ, άστο να πάει να πούμε. Και δεν θα χτυπάνε και καθόλου. Μέχρι που θα φθίνει, θα λείψει αυτό το μέτρο. Πέρα από αυτό θα μπορούσαν να το καταργήσουν και στις λαϊκές, γιατί δεν το καταργήσαν. Γιατί δεν το κάνανε μάλλον. Στις λαϊκές αφού δεν κόβουν αποδείξεις, ρε. Πώς θα καταλάβω. Είναι και αυτό. Λάδι, λοιπόν, καλά. Και το άλλο να σου πω κάτι. Αν νοιαζόντουσαν, ας πούμε, για την οικολογία, θα λέγανε χάρτινες σακούλες, ρε φίλε. Τέλος οι πλαστικές. Γεια σας. Τέλος, κομμένες. Χάρτινες όλες. Το είπε ο Γρηγόρης. Το είπε, ναι, εντάξει, αυτό, εντάξει, το είπε ο Γρηγόρης. Εντάξει. Αυτό ακριβώς. Άρα είναι καθαρά για οικονομικούς λόγους. Για να τα οικονομήσουν. Θα εισπράξουν ΦΠΑ, θα εισπράξουν. Είναι ένα φόρος.
δίθεν μέτρα, ας πούμε, ξέρω, για το περιβάλλον, προστασία του περιβάλλοντος και τέτοια. Σε έπιασε ο πόνος. Και θα τα τρώνε αλλού. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Σωστό. Αυτά. Πάμε στους δύο τελευταίους για σήμερα, Γρηγόρη. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Έλα. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, να πω ένα, ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Κωστή που είχε πει για το Μαυροπάνο. Το θυμάμαι σαν εχθές. Σαν εχθές. Δηλαδή, που είχε πει ο Κωστή ότι κανονικά έπρεπε ο Ολυμπιακός ο Πάου να τον είχαν κάνει κίνηση ήδη τότε. Όταν το είπα στον Καρατζαφέρη σε μια εκπομπή με τον Αλέφαντο, μου λέει: έχω πληροφορία ότι τον φλερτάρει η ΑΕΚ. Η πρώτη ήταν η ΑΕΚ. Ναι. Αυτό θυμόμουν. Μετά από ένα μήνα, ενάμιση, μετά από καλά παιχνίδια. Βέβαια θέλω να δω το Μαυροπάνο τετράδα άμυνας, ψηλά, αραιή διάταξη και ζώνη, όπως παίζει ο Βεγγέρ πολλές φορές, τώρα το κίνησε σε 30-3-5-2. Να δούμε, ρε παιδί. Για να τα οικονομήσουν. Θα εισπράξουν ΦΠΑ, θα εισπράξουν φόρος. Δίθεν μέτρα, ας πούμε, ξέρω, για το περιβάλλον, προστασία του περιβάλλοντος και τέτοια. Σέρκεσαι ο πόνος. Και θα τα τρώνε αλλού. Εντάξει. Σωστό. Αυτά. Πάμε στους δύο τελευταίους για σήμερα, Γρηγόρη. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Έλα. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Κωστή που είχε πει για το Μαυροπάνο. Το θυμάμαι σαν εχθές. Σαν εχθές. Δηλαδή, που είχε πει ο Κωστή ότι κανονικά έπρεπε ο Ολυμπιακός ο Πάου να τον είχαν κάνει κίνηση ήδη τότε. Όταν το είπα στον Καρατζαφέρη σε μια εκπομπή με τον Αλέφαντο, μου λέει: έχω πληροφορία ότι τον φλερτάρει η ΑΕΚ. Η πρώτη ήταν η ΑΕΚ. Ναι. Αυτό θυμόμουν. Μετά από ένα μήνα, ενάμιση, μετά από καλά παιχνίδια. Βέβαια θέλω να δω το Μαυροπάνο τετράδα άμυνας, ψηλά, αραιή διάταξη και ζώνη, όπως παίζει ο Βεγγέρ πολλές φορές, τώρα τον κίνησε σε 30-3-5-2. Να δούμε, ρε παιδί μου. Μην τη βλέπεις, μην τη βλέπεις τη μαρμίτα, μην τη βλέπεις. Αλλά τυχαίνει τόσο εννοώ το λαϊκό δικαστήριο εννοείς. Ναι. Δεν το δυσκολεί στο λαϊκό δικαστήριο. Ναι, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Η μαρμίτα είναι άλλο. Η μαρμίτα είναι συγγνώμη, άλλο. Ναι, ναι, το λαϊκό δικαστήριο. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή. Δεν ξέρω. Ίσως να κάνω και λάθος, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Αυτό βλέπεις και αυτό αισθάνεσαι εσύ. Ναι, σωστό. Έγινε. Αυτό να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Έγινε. Στο τελευταίο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Να πω ένα συγγνώμη μάλλον για το επίθετο που είπα για τον κύριο πρόεδρο. Ναι, ρε παιδί μου, πες ό,τι θες και εσύ τώρα. Εντάξει. Μπορεί να έχει και δίκιο. Όχι, μπορεί να έχει δίκιο. Είναι μηνύσιμο, ρε φίλε. Ναι, καταλαβαίνω, Γρηγόρη. Ναι. Συγγνώμη για αυτό. Αν το δεις φερικά. Εγώ να πιθανολογήσω ότι είσαι υπάλληλος στα σούπερ μάρκετ ή είχες κάποια γυναίκα εκεί. Όχι, φίλε, να σου πω κάτι. Γιατί μόνο έτσι θα μπορεί να επηρεαστείς. Ούτε υπάλληλος είμαι σούπερ μάρκετ, ούτε φανατικός αριανός είμαι, ούτε σούπερας είμαι, ούτε τίποτα δεν είμαι. Ούτε αντισούπερας, όπως θες πες. Εντάξει. Εγώ ένα πράγμα θα λέγα. Δεν ήταν ο θα μου πει τώρα μπορεί να είσαι ο γκόμενος του Μυροφορίδη. Ό,τι θες, αν πες, δεν ήταν ο Μυροφορίδης, ναι. Θα ήμουν εγώ σε αυτή τη θέση. Αυτό απάντησε μου, ρε. Όχι, φίλε. Εγώ λέω όχι. Αυτό ακριβώς λέει αυτό που λέει, είπα εγώ. Ναι. Δηλαδή, ο Καρυπίδης πέρσι, συγγνώμη κιόλας, δεν γνώριζε, δεν ήξερε, ερώτηση, δεν καταλάβαινε. Ερώτηση προς εσένα όμως, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι, πες το, Γρηγόρη. Επιλογή πιανού είναι ο Μυροφορίδης. Ρε αγόρι μου, είναι του Καρυπίδη, αλλά δεν τον έπαιρνε άλλο. Μισό λεπτό. Πέρσι δεν ανέβηκε. Εγώ το Μυροφορίδη. Πρόπερσι τα χάλια. Άμα δεν ανέβαινε και φέτος, και αυτοί που το στηρίζουν, να είμαστε δίκαιοι. Εγώ δεν είμαι σούπερ αυτό. Εγώ πέρσι τον Καρυπίδη τον έχω περάσει γενναίες 14. Ρε φίλε, εγώ δεν είμαι ούτε Καρυπίδης ούτε Καντικαρυπίδης. Εγώ είμαι με τον Άρη και θέλω να βλέπω τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Εντάξει. Πέρσι δεν ανέβηκε. Ποιο έφταιγε. Δεν έφταιγε το 90-60% το 70%. Το 100% Καρυπίδης έφταιγε. Βρε, όχι το 90, όχι το 100. Εγώ σου λέω το 70. Δεν γνώριζε. Ναι. Πηδούσαν οι άλλοι κάναν χέρι μέσα στην περιοχή. Είσαι άδικος σε κάτι. Τα πέναλτι. Είσαι άδικος, είσαι άδικος σε κάτι. Ναι, πες μου. Το ότι είδε το λάθος του. Και έκανε κινήσεις για να ανέβει εγώ η ομάδα. Ξέρω ότι άμα δεν ήταν ο Μυροφορίδης, φίλε, και φέτος, πάλι τα ίδια χάλια λοιπόν, θα ήμουν. Θες να είμαστε ειλικρινείς και να κλείσουμε. Ειλικρινείς δεν είμαστε. Μπράβο. Γρηγόρη, ο Άρης, ναι. Όταν ξεκινούσε η χρονιά δεν ήταν στα πρώτα φαβορί να ανέβει.